Δείτε σήμερα, ζευγάρι από τη Θεσπρωτεία συνελήφθη για κατοχή αρχαίων εικόνων. Μαζί μας ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης που εξιχνίασε την υπόθεση. Λάτρεις του Αιωσφόρου οι δράστες είχαν μετατρέψει το σπίτι τους σε μουσείο. Βίντεο ντοκουμέντο. Αφιέρωμα στο Φρέντι Γερμανό, ένας θρύλος που άφησε εποχή στη δημοσιογραφία και τη συγγραφή. Το αλάτι και πιπέρι της ελληνικής δημοσιογραφίας και τα βιβλία του που έγιναν best seller. Αποκαλύψεις από αυτούς που τον γνώριζαν. Η κόρη του Ναταλία Γερμανού και η σύζυγός του Μαρία Ιωαννίδου συγκινούν. Αποκλειστικά η επίσημη σελίδα που δημιούργησαν οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη. Περίεργα παιχνίδια στο Facebook σε σελίδες για την 44χρονη που ανοίγουν, κλείνουν και μετονομάζονται. Ποιοι τις διαχειρίζονται και τι σκοπούς μπορούν να εξυπηρετούν. Σε ζωντανή σύνδεση ο δικηγόρος της οικογένειας Βασίλης Ταουξής. Μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους σε τροχαία δυστυχήματα. Τις πνίγει ο πόνος και ο θυμός για την ατιμορρησία των ενόχων. Δεν θέλουν κι άλλες μάνες να ζήσουν τα ίδια. Σε ζωντανή σύνδεση η διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μαζί μας στο πλατό η Μέγκη από το Greece's Next Top Model. Ποιο είναι το κορίτσι που θεωρήθηκε πέτρα του σκανδάλου στο σόου μόδας. Μαζί μας ο ψυχίατρος Δημήτρης Ούρας. Σε ζωντανή σύνδεση μια νέα καταγγελία που σοκάρει. Αρρώστησε γιατί δεχόταν bullying. Καλό μεσημέρι! Είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Και σας υποσχόμαστε πως σήμερα θα γελάσει και το χιλάκι μας, αλλά θα υπάρχουν και εκείνα τα γεγονότα της καθημερινότητας που σοκάρουν. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τώρα, στην παρέα μας σήμερα είναι ο Γιώργος Ομανίκας, ο συνεργάτης του Γιώργου Τσούκαλη και ο Γιώργος Τσούκαλης. Χθες το βράδυ λοιπόν βλέπω πως πάλι έπεσαν σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας μπλεγμένο με σατανιστικές τελετές αυτή τη φορά, Γιώργο μου. Υπάρχουν βίντεο ντοκουμέντα που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και όσα στοιχεία φέρατε στο φως της δημοσιότητας που θα το δούμε σε πολύ λίγο. Επιγραμματικά όμως, τι τίτλο θα έβαζες εσύ? Καταρχάς, λυπάμαι που υπάρχει κόσμος ακόμη που ασχολείται με αυτά τα πράγματα και θλίβομαι πολύ περισσότερο που την πολιτιστική μας κληρονομιά την ξεπουλάμε. Και ένα τρίτο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει εγώ, γιατί έτσι όπως αναφέρθηκε το ρεπορτάζ από τη φίλη μου την Ελισάβετ, είμαστε εμείς. Και εσύ έχεις συνεισφέρει, και ο Γιώργος Ομανίκας, και ο Φώτας Οβρόζος, και ο Μουσελίμης, ο διοικητής ασφάλειας, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, η Βίλη Ενιστασία. Σημασία, Γιώργο μου, έχει το αποτέλεσμα. Ναι, και το όχι, αποτέλεσμα το είτε εμείς, είναι μια θέλω... εκπομπή. Εγώ ζήναμε. Είναι συνολικό πάντα. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει εγώ, υπάρχει εμείς. Αυτά, Γιώργο μου. Αυτά είναι. Ο, πρέπει να τα διευκρινίζουμε. Γιατί ο Γιώργος Φερρυπίν έκανε 4-5 ταξίδια στη Θεσπρωτεία αυθημερών, ξενύχτια μαζί με τον Φώτα τον Βρόζγο. Και θέλω να ακούγονται και αυτά τα πράγματα. Είναι υποχρέωσή μου. Ωραία. Όπως λοιπόν, και εσύ που προβάλλεις πάρα πολύ και σε ευχαριστώ αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω όμως για να τα προλάβουμε όλα, να τα δείξουμε στους τηλεθεατές, γιατί είναι πάρα πολλά. Είπαμε, έχουμε τα ντοκουμέντα, έχουμε τις φωτογραφίες, έχουμε τα πάντα που θα αναδείξουμε. Γιατί τουλάχιστον για πρώτη φορά στα δικά μου αυτιά ακούω αρχαιοκαπηλεία και σατανιστική δράση παράλληλα. Η Τζίνα Αρβανίτη σήμερα μας έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για το Φρέντι Γερμανό. Θα δώσει δηλαδή, θα βάλει αλάτι και πιπέρι στη δική σας ζωή, στη δική μας ζωή. Είναι ο άνθρωπος και σου μιλούν που έχει... τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής. Βέβαια. Είναι ο άνθρωπος που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του, τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στη συγγραφή, με τα πολλά βιβλία που έχει γράψει. Μας μιλάνε πρόσωπα όπως η κόρη του, η Ναταλία Γερμανού, η σύζυγός του, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Κώστας Χαρδαβέλας, ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Ντέπι Κολεμά. Η Λιάννα Κανέλη. Η Ντέμπι Κολεμά πολλά... ήταν τα πρώτα της βήματα στο Φρέντι. Και έμεινε μαζί του 25 ολόκληρα χρόνια σε όλες τις εκπομπές. Γι' αυτό και πάντα τιμά την Ναταλία και δεν την πικάρει, την αγαπάει. Την αγκαλιάζει, την αντιμετωπίζει σαν μάνα και κόρη ή σαν αδερφές. Για να μην παρεξηγηθώ. Με την ηλικία της Ναταλίας. Λοιπόν, για να μου πάμε σε παρακαλώ, γιατί εδώ έχουμε να πούμε για την Ειρήνη Λαγούδη πάρα πολλά.
Και σήμερα έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις που έχουν έρθει στα γραφεία της εκπομπής μας. Καιρό τώρα ήρθε η ανακοίνωση από το γραφείο του κυρίου Ταοξή και από τον ίδιο τον κύριο Ταοξή που ήρθε εδώ και μίλησε ότι η εταιρεία του και το δικηγορικό του γραφείο θα κάνει δική του σελίδα στο Facebook. Όμως είχαν γίνει πάρα πολλές και θα δούμε πώς καταλήξαμε και πήραμε αυτή την απόφαση και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Ταοξή. Ας βάλουμε όμως τα δεδομένα στους τηλεθεατές κατά αποκλειστικότητα και από εκεί και πέρα και οι τηλεθεατές θα καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς απλώς θα τα λέμε. Ζήνα μου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αγρίνιο Press, αλλά και μετά την παρουσία του κυρίου Ταοξή εδώ στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται πως άρχισαν να παίζονται κάποια περίεργα παιχνίδια στο Facebook, με σελίδες, με ομάδες για την Ειρήνη Λαγούδη, που αλλάζουν ονόματα, όπως ακούσαμε και στο teaser, μετονομάζονται. Πολύ, πολύ περίεργα παιχνίδια. Κάποιες καταστάσεις που θα λέγαμε ότι είναι αλλοπρόσαλες. Πάντως, είχα θέσει το ερώτημα στον κύριο Ταοξή. Γιατί, κύριε Ταοξή, τώρα κάνετε σελίδα? Δεν είστε ευχαριστημένος με τις προηγούμενες σελίδες? Θα του το ξαναθέσω και σήμερα σε λίγο που θα είναι στην παρέα μας. Γιατί είχαμε λάβει και εμείς πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ήταν στη σελίδα και που εξέφραζαν κάποια παράπονα ως προς τη διαχείριση της σελίδας και ως προς το αν επιτρεπόταν να γράφουν τα πάντα που σκέφτονται. Και γι' αυτό είχαμε θέσει και το συγκεκριμένο ερώτημα στον κύριο Ταοξή, αν γνωρίζει εάν πλέον οι σχέσεις της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη με κάποιους διαχειριστές των ομάδων των σελίδων δεν είναι αυτές που ήταν όταν ξεκίνησαν τη δημιουργία τους. Και μας απάντησε ότι όντως... Μπορούμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, Γιώτα μου, και να σου πω ότι σου έχω στείλει αρκετά μηνύματα. Πολλά, πάρα πολλά. Που έχουν στείλει σε μένα και με εμπιστεύονται. Και μάλιστα σε κάποιες φορές μας έχουν στείλει και πριν screen συνομιλιών που έχουν κρατήσει. Συνομιλίες που έχουν κρατήσει, έχουν φωτογραφίσει συγκεκριμένα άτομα που μπορεί να κρύβονται πίσω από το θάνατο της Ειρήνης Λαγούδη. Τα ξέρεις πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, αλλά δεν είναι όλα για τη δημοσιότητα. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε όλα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν που μας έκανε εντύπωση και που ξεκίνησε έτσι η κουβέντα μέσα από το μήνυμα που σου έστειλαν εσένα στο Facebook για το δημοσίευμα του Αγρίνου Press αφορά σε μια συγκεκριμένη ομάδα, την πρώτη ομάδα, την ομάδα με τα περισσότερα μέλη για την Ειρήνη Λαγούδη, η οποία αρχικά ονομαζόταν Δικαίωση για την Ειρήνη Λαγούδη. Τα βλέπουμε εδώ, έτσι. Είναι αυτή λοιπόν η σελίδα στο Facebook που βλέπουμε. Πλέον όμως δεν ονομάζεται Δικαίωση για την Ειρήνη Λαγούδη, ονομάζεται Δικαίωση για τους. Για ευνόητους λόγους έχουμε κρύψει τα ονόματα. Να το κάνουμε ξεκάθαρο, Γιώτα μου, είναι Δικαίωση για τους ανθρώπους που φαίνεται να κατηγορούνται. Που φαίνεται να κατηγορούνται και που υπάρχει έτσι μία διάθεση απολογητική, μία διάθεση να πούν οι διαχειριστές της σελίδας, μία συγγνώμη προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί τους φωτογράφησαν. Είναι τα σχόλια τα δικά τους, δεν είναι κάτι που εμείς μεταφέρουμε. Όταν γράφει, ας πούμε, η κοπέλα που σύμφωνα με τα λεγόμενά της διαχειρίζεται τη σελίδα, εγώ σαν πρώην διαχειρίστρια θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο και στην τάδε που αναφερθήκαμε στα ονόματά τους λόγω της υπόθεσης της Ειρήνης, φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια μεταστροφή του κλίματος και μια έτσι πρόθεση. Ναι, αλλά και να ζητήσουν συγγνώμη από τους ανθρώπους που ενδεχομένως να έχουν να τους ευθύξει. Μιλάμε πάντα για τους διαχειριστές των σελίδων. Αυτή λοιπόν είναι η σελίδα που βλέπαμε πριν από λίγο καιρό. Η μαζική σελίδα άλλαξε του θύματος ουσιαστικά σελίδα για τους ανθρώπους που φαίνεται να κατηγορούνται. Και πάμε δεν στο είναι επόμενο. Περίεργο, Ζήνα. Πολύ περίεργο. Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό και σε λίγο θα ζητήσουμε τη γνώμη του κυρίου Ταοξή. Και επειδή εδώ ήταν την Τρίτη που ήρθε στην παρέα μας και ανακοίνωσε επίσημα δύο πράγματα. Ότι το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα πάνε στο Αγρίνιο να ζητήσουν να πάρουν τη δικογραφία στα χέρια τους, να γίνει παράσταση δηλαδή. Και από εκεί και πέρα ανακοίνωσε ότι το γραφείο τους πια και οι δικηγόροι που είχαν έρθει εδώ, η κυρία Σκούμα και οι υπόλοιποι δικηγόροι που τους ανέφερε ο κύριος Ταοξής, θα αναλάβουν τη διαχείριση της σελίδας που φαίνεται στην πορεία ότι κάτι έχει γίνει, έτσι, θα το δούμε. Βεβαίως, εδώ, σε αυτά που θα δείξουμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα που βρήκαμε κάνοντας την έρευνά μας στο Facebook και ονομάζεται Το Χρονικό Ενός Εγκλήματος. Αυτή είναι μια περίεργη σελίδα. Βλέπουμε και τη φωτογραφία που έχει στο προφίλ, με φωτιές. Δεν είναι δηλαδή η κλασική φωτογραφία, η κλασική σελίδα που έχει τη φωτογραφία της Ειρήνης Λαγούδη.
Και το εντυπωσιακό όμως είναι ότι έρχεται μια άλλη ομάδα στο Facebook που ζητά το κλείσιμο της ομάδας που τώρα βλέπουμε. Ναι, είναι η επόμενη ομάδα στο Facebook που γράφει «Απαιτούμε το κλείσιμο της ομάδας του Χρονικού», της προηγούμενης σελίδας που δείξαμε. Διότι την οικογένεια Λαγούδη. Και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα. Η πρώτη σελίδα δεν έφυγε την οικογένεια Λαγούδη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ζητούν συγγνώμη μετά και λένε ότι πάνε με τον άνθρωπο που φέρεται να κατηγορείται. Ανοίγεται μια σελίδα όπου είναι η προηγούμενη σελίδα που είδαμε τις φωτιές και έρχεται η επόμενη που ζητά να κλείσει αυτή η σελίδα. Ακριβώς. Αυτή η σελίδα που απαιτεί επιτακτικά το κλείσιμο της προηγούμενης σελίδας. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη ομάδα, σε μια τέταρτη ομάδα τώρα, η οποία ονομάζεται «Δικαίωση για την Ειρήνη Λαγούδη». Έχει ακριβώς δηλαδή την ίδια ονομασία με την αρχική που μετονομάστηκε σε «Δικαίωση για τους συγκεκριμένους ανθρώπους» που είπαμε δεν αναφέρουμε τα ονόματά τους. Εδώ όμως αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχει και πολύ πρόσφατα σχόλια. Έχει σχόλια από την ημέρα που φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Ταουξή και τις επόμενες που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα θα δούμε την επόμενη σελίδα που λέει «Καλό σας βράδυ, είναι αναμονή της δικογραφίας αρχές Δεκεμβρίου» που μόλις Ζήνα ανέφερε. Άρα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούν τις εμφανίσεις του κυρίου Ταουξή, τις εκπομπές. Κατά καιρούς τις ανεβάζουν κιόλας. Παίρνουν από τη σελίδα μας Αλήθειες με τη Ζήνα και τα ανεβάζουν και στη δική του σελίδα και εκεί υπάρχουν σχόλια. Και μάλιστα κάποια στιγμή που εμείς είχαμε θέσει το ερώτημα κατά πόσο ο μάρτυρας, ο συγκεκριμένος που είχε δει και είχε δει συγκεκριμένες κινήσεις ήταν αληθινός, έπεσαν να μας φάνε λέγοντας πώς είναι δυνατόν εμείς που θέλουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια, αμφισβητούμε την παρουσία ενός μάρτυρα. Μα όταν αυτό δεν μας δένει με την υπόθεση, όπως ελεύθερα λέμε ότι πιστεύουμε πως δεν είναι δολοφονία, αλλά κάτι κρύβεται από πίσω σαν εκπομπή, έχουμε δικαίωμα να εκφράσουμε και την αμφισβήτησή μας για οτιδήποτε. Πάντως είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Βλέπετε εδώ, υπάρχει καταγγελία από τον αδερφό της Ειρήνης προς συγκεκριμένη ομάδα του Facebook που εκπροσωπεί δίθεν την υπόθεση, όπως δήλωσε ο κύριος Ταουξής στη χθεσινή εκπομπή της Ζήνας. Ζήτημα χρόνου λοιπόν να κινηθεί νομικά. Αυτό εδώ λοιπόν τώρα είναι ένα θέμα, Γιώτα μου, γιατί είναι σαν να απειλούν ότι αν εσείς συνεχίσετε να διαχειρίζεστε τη συγκεκριμένη σελίδα, η οικογένεια Λαγούδη αλλά και ο κύριος Ταουξής θα προβούν σε νομικές κυρώσεις. Ακριβώς. Αυτό συμπεραίνει κανείς διαβάζοντας το συγκεκριμένο σχόλιο. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, Ζήνα, και που θεωρώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Facebook από την έρευνα που κάναμε, είναι ότι υπήρχαν κάποια μέλη που πήραν έτσι πολύ προσωπικά την υπόθεση της Ειρήνης και μου φαίνεται ότι πλέον έχουν αρχίσει να διασπώνται και να χωρίζονται σε ομάδες. Δηλαδή, κάποια μέλη της αρχικής ομάδας έχουν αρχίσει και παίρνουν το μέρος των συγκεκριμένων ανδρών, ενώ κάποια άλλα μέλη δημιούργησαν τη σελίδα που τώρα αναφερόμαστε. Εγώ πάντως δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, απλώς το θέτω στην κρίση των τηλεθεατών, τουλάχιστον στα δικά μου μηνύματα. Από κάποια συγκεκριμένη κυρία μου έχουν έρθει μηνύματα τα οποία και στα έχω προωθήσει πως σκέφτεται να καταφερθεί κατά συγκεκριμένων ανθρώπων διότι φέρεται να την απειλούν διότι κάποτε ήταν μέλος μιας σελίδας. Και αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός που από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για αυτή την υπόθεση. Είτε είναι από τη μία πλευρά, είτε είναι από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε ότι έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί που ξεκίνησαν όλοι μαζί αναζητώντας την αλήθεια για την Ειρήνη Λαγούδη να χωρίζονται σιγά σιγά σε ομάδες και υποομάδες που η κάθε μία διατηρεί τη δική της εκδοχή για το τι μπορεί να συνέβη στην Ειρήνη Λαγούδη. Εκτός αν κρύβονται άλλοι σκοποί, αν έχουν άλλους σκοπούς και αν εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Πάμε και στην τελευταία σελίδα, γιατί έχουμε και τον κύριο Τσούκαλη σήμερα. Βεβαίως. Που είναι μέλος της έρευνας της συγκεκριμένης υπόθεσης και έχει προβεί σε συγκεκριμένες έρευνες. Να δούμε αν ξέρει κάτι για αυτή τη διαχείριση της σελίδας. Εδώ, Ζήνα, βλέπουμε την επίσημη σελίδα πλέον της Ειρήνης Αυτό Λαπούδη, που ανακοίνωσε ο κύριος Ταουξής αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Όπου βλέπουμε ότι είναι μία σελίδα όπου έχει την σφραγίδα του γραφείου του κυρίου Ταουξή, Βασίλης Ταουξής και συνεργάτες. Εδώ λοιπόν ο κόσμος ό,τι θέλει. Πάμε, Γιώτα μου, μπορεί να στέλνει εδώ, ό,τι γνωρίζει. Θα έχουμε τον κύριο Ταουξή στην παρέα. Απλώς θέλω ένα πολύ μικρό σχόλιο από τον κύριο Τσούκαλη πριν πάμε στο θέμα που εμπλέκει αρχαιοκαπηλεία και σατανισμό κατά αποκλειστικό τα δεύτερο θέμα το σήμερα. Το οποίο δεν παρατηρείται πρώτη φορά. Η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε ήταν με την υπόθεση για Κουμάκη, όπου είχαν αρχίσει να δημιουργούν διάφορες σελίδες. Εδώ έχει βάθος το θέμα, διότι
Ναι, μεν ο νόμος είναι σαφής και λέει ότι για ένα τηλέφωνο, Φερρυπίν, που μπορείς να ξεκινήσεις να φτιάξεις ένα email, ένα Facebook κτλ., πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ότι αν πάει κανείς στην Ομόνια, εύκολα μπορεί να βρει κάρτες από τηλέφωνα, τα οποία είναι σε διάφορους Πακιστανούς, Ιρανούς, διάφορους μετανάστες, οι οποίοι παίρνουν ένα τέτοιο τηλέφωνο και αρχίζουν και δημιουργούν. Ο σκοπός αυτών των ανθρώπων ποιος είναι. Τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε και από να την. Να βοηθήσουν είναι. Όχι όλοι. Να αποτελούν μέρος της έρευνας. Όχι όλοι. Τι θέλουν να κάνουν κακό. Όχι, είναι και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δημιουργούν προβλήματα, είναι αργόσχολοι και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να βρουν έναν τρόπο να εκτονώσουν αυτό που έχουν μέσα τους και στην ουσία δεν βοηθάνε. Στην προκειμένη περίπτωση, οι σελίδες οι οποίες βοηθάνε είναι αυτές οι οποίες αντιπροσωπεύουν την οικογένεια. Μα είναι δυνατόν να ανοίγει μια σελίδα για να κλείσει η προηγούμενη. Ανοίγω μια σελίδα απαιτώντας να κλείσει η προηγούμενη. Επειδή σε 5 λεπτά από τώρα θα έχουμε τον κύριο Ταοξή, αλλά θα ήθελα σε αυτό το διάστημα, Γιώργο μου, να πάμε στη δική σας αποκλειστικότητα, στη δική σας αλήθεια, με τους συνεργάτες σου λοιπόν, τους είπαμε και πριν. Πάμε στην αλήθεια του ρεπορτάζ. Τι ακριβώς αποκαλύψατε? Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε πριν από 3 μήνες. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι πριν από αρκετούς μήνες στην Ήπειρο και γενικά στην περιφέρεια της Θεσπρωτείας, μέσα σε 1,5 μήνα είχαμε την επιτυχία. Τρεις περιπτώσεις θυμάμαι. Τέσσερις. Η τέταρτη αυτή. Πέμπτη αυτή. Α, η πέμπτη αυτή. Τις τρεις λοιπόν, θυμάμαι εγώ. Στην Πέρδικα λοιπόν, εκεί που είχε συλληφθεί το ζευγάρι των Γερμανών που είχαν ένα μουσείο ολόκληρο. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Και μέσα στη Θεσπρωτεία έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει ένα ζευγάρι Ελλήνων πλέον, όχι Γερμανών. Έλληνες αυτοί. Έλληνες, οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο αρχαιοτήτων και εικόνων. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λέγανε ότι οι εικόνες είναι κλεμμένες. Και γνωρίζει πολύ καλά ο κόσμος ότι στην περιοχή της Ηπείρου τα μοναστήρια τα έχουν ρημάξει. Ειδικά τα απομακρυσμένα και όχι μόνο. Και πώς φτάνετε σε αυτό το ζευγάρι? Έχουμε την πληροφορία που δεν θέλω να την πούμε στον αέρα. Όχι, δεν θα την πούμε, αλλά. Λοιπόν, έχουμε μια πληροφορία από έναν πληροφοριοδότη γένους θηλυκού, ο οποίος μας συναντάει. Μπράβο της, δαιμόνια. Δαιμόνια, μας λέει κύριε Σατανική. Όχι. Αυτή δεν είναι σατανική. Όχι, δαιμόνια, σατανική. Ναι, ρητορικά εντός εισαγωγικών. Ναι. Μας λέει λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, έχουμε μια υπόθεση που πρέπει να σας ενημερώσω, γιατί ξέρουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε με τις αρχαιότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κρύβω ότι είμαι επιφυλακτικός, διότι δεχόμαστε 10 πληροφορίες και η μία είναι αξιόλογη και πραγματική. Πράγματι, λοιπόν, ο Γιώργος Ομανίκας με το Φόντα το Βρόσγο άρχισαν τα ταξίδια και τις γκρίνιες. Έφευγε το πρωί και γυρνούσε. Και τις ελιές στο δάκο. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια τα οποία ήταν από τις πληροφορίες λάθος. Πολλές εικόνες βλέπω όμως. Ναι. Όλες αυτές τις χρησιμοποιούσαν γιατί? Είναι κλεμμένες? Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί, διότι θα φτάσουμε εκεί τι γίνεται. Φτάσαμε λοιπόν για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τις αρχές, για να μην ταλαιπωρούμε τις αρχές με αερολογίες, και ταυτοποιήσαμε ότι πράγματι υπάρχει βάση στις δηλώσεις στην καταγγελία της κυρίας. Στην πορεία ενημερώσαμε την Γενική Ασφάλεια Ιωαννίνων, τον κύριο Μουσελίμη και τον υποστράτηγο τον Κώστα τον Σκούμα, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την άψογη συνεργασία. Και αρχίσαμε την συνεργασία και την επιτήρηση από κοινού. Οι πληροφορίες λοιπόν μας μιλούσαν για κλεμμένες εικόνες. Η ταυτοποίηση των εικόνων αυτών είναι χρονοβόρα. Γιατί πολλές κλεμμένες εικόνες από διάφορα μοναστήρια δεν ήταν καταγεγραμμένες από τις Μητροπόλεις. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο μου. Ωραία. Αυτά υποδηλώνουν μια θρησκευτική πίστη καπηλεύονται και την περιουσία, την εκκλησιαστική και όχι μόνο. Ότι από πίσω κρύβονται. Ότι από πίσω το ζευγάρι είναι σατανικό και εμπλέκεται με σατανιστικές τελετές. Πώς αποκαλύπτεται? Λοιπόν, θα φτάσουμε και εκεί. Μόλις λοιπόν στα διόδια Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων, η Ασφάλεια Ιωαννίνων με επικεφαλή στον κύριο Μουσελίμη το διοικητή, τους σταματάει για έλεγχο. Διαπιστώνουν ότι στο αυτοκίνητο υπάρχει ένα κυβότιο με εικόνες και νομίσματα, πολύ σπάνια, μάλιστα ένα εξ αυτών ρωμαϊκών χρόνων, που απεικονίζει τον Μάρκο Αβρίλιο, είναι από τα πιο σπάνια νομίσματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακολούθως, με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού, πηγαίνουν στα σπίτια, στην Πέρδικα και στην Θεσπρωτεία, και εκεί οι αστυνομικοί βρίσκονται έκπληκτοι, βρίσκουν και άλλες εικόνες και αρχαιότητες. Α, μάλιστα. Και βρίσκουν και βιβλία με τα είδα, το περιεχόμενο μαύρη μαγεία αυτό, εκεί. Αλλά και διάφορα σύνεργα και φωτογραφίες
από διάφορους επώνυμους υπηρώτες και όχι μόνο, όπου πίσω από κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες ήταν σε διάφορα σημεία κολλημένες, δηλαδή τα παιχνίδια αυτά που κάνουν αυτοί που ασχολούνται με τα μάγια, έχουν και διευθύνσεις, έχουν και τηλέφωνα κτλ. Λοιπόν, και ακολούθως οδηγούνται στην ασφάλεια Ιωαννίνων, όπου... Έρχεται η αποκάλυψη. Σήμερα θα οδηγηθούν, ήδη πρέπει να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μπράβο σας, Γιώργο. Και... Γιατί δεν είναι μόνο η αποκάλυψη ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν κλέψει εικόνες, είναι και το άλλο τους έργο. Ακριβώς. Γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για σατανισμό, σατανιστικές τελετές και όλα αυτά. Ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Μανίκα, ναι, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θέλω να πω γιατί οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ελάχιστες και πήγαμε 7 φορές. Ήταν από τις δύσκολες υποθέσεις αυτή, δεν ήταν κάτι εύκολο. Τα 7 κακά της μοίρας σας. Γιατί ο Γιώργος είπε 5. Δεν θυμάται καλά, 7 φορές είπαν πάνω κάτω. Εντάξει, δεν τα θυμάμαι γιατί κάθε φορά που το έλεγα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κύριε Νίκο, τέλος καλό, όλα καλά. Τα ακούτε? Και κλεμμένες εικόνες. Και σατανικά. Και σατανικά. Λίγα απ' όλα. Όλα του σατανά. Πού είναι η κυρία Λουκά να βγει να μας τα πει? Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, στην παρέα μας είναι ο κύριος Ταοξής. Για όλα αυτά που σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής με την Γιώτα Κυπουρού και να μας δώσει απαντήσεις. Κύριε Ταοξή, καλό μεσημέρι. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, που είναι ηλιόλουστη, αλλά εγώ είμαι κλεισμένος σε μια αίθουσα του πενταμελούς εφετείου και δικάζουμε 40 δικηγόροι μια μεγάλη υπόθεση. Κύριε Ταοξή, καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. 2-3 λεπτά σε διαφημίσεις, Γιώργο, και επανερχόμαστε. Οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή βλέπουν την επίσημη σελίδα του δικηγορικού σας γραφείου που πρώτα στη δική μας εκπομπή ανακοινώσατε και η Γιώτα Κυπουρού μας παρουσίασε όλο αυτό το αλαλούμ που γίνεται με τις άλλες σελίδες. Υπάρχει δηλαδή σελίδα που ζητά να κλείσει άλλη σελίδα και μια σελίδα που ήταν για τη δικαίωση της Ειρήνης Λαγούδη έχει μετατραπεί σε δικαίωση για συγκεκριμένους ανθρώπους που φέρεται να κατηγορούνται πως κάποιο ρόλο έχουν σε αυτή την υπόθεση. Μετά τις διαφημίσεις. Μαζί μας στο πλατό η Μέγκη από το Greece's Next Top Model. Ποιο είναι το κορίτσι που θεωρήθηκε πέτρα του σκανδάλου στο σόου μόδας? Μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους σε τροχαία δυστυχήματα. Τις πνίγει ο πόνος και ο θυμός για την ατιμωρησία των ενόχων. Δεν θέλουν κι άλλες μάνες να ζήσουν τα ίδια. Σε ζωντανή σύνδεση η διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μαζί μας στο πλατό η Μέγκη από το Greece's Next Top Model. Ποιο είναι το κορίτσι που θεωρήθηκε πέτρα του σκανδάλου στο σόου μόδας? Εδώ λοιπόν είμαστε, η Μέγκη ήδη έχει φτάσει, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας. Όμως θέλω να σας θέσω το σημερινό μας ερώτημα. Στο my.star.gr/vote, ποιος μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή και ποιους εμπιστεύεστε περισσότερο στο bullying? Ειδικούς, δασκάλους, καθηγητές ή γονείς και παιδιά? Σε λίγο ο κύριος Σούρας, με ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί bullying όχι μόνο σε πολλά επίπεδα και στο διαδίκτυο, θα είναι στην παρέα μας. Και θα το συζητήσουμε και παρέα με την Μέγκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι και έχουμε τον κύριο Ταοξή, γιατί όπως είπαμε δικάζει και προσπαθούμε να συντονιστούμε και να μας δώσει τα ερωτήματα. Πάμε λοιπόν στη Ρούλα Κουσκουρή και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Ταοξή, διότι εκεί βρίσκεται με μανούλες, με γυναίκες που εγώ προσωπικά υποκλίνομαι, που έχουν χάσει τα παιδιά τους στην άσφαλτο. Και σήμερα η Ρούλα... Νομίζω και εκείνη είναι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχει να αντικρίσει μάτια τέτοιων μανάδων. Ρούλα μου, λόγω σε σένα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου στις γυναίκες που είσαι μαζί. Πραγματικά, είναι από τα πιο δύσκολα ρεπορτάζ όταν έχεις μπροστά σου μανούλες που έχασαν ξαφνικά τα παιδιά τους, ξαφνικά και άδικα όπως μας λένε, με δάκρυα στα μάτια, σε ένα τροχαίο.
μανούλες που έχουν αποχαιρετήσει τα παιδιά τους και δεν μπορούν να τα ξαναέχουν ποτέ πίσω. Και βλέπουν πολλές φορές τους ενόχους για το θάνατο των παιδιών τους, όπως οι ίδιες μας είπαν, να κυκλοφορούν ελεύθεροι γιατί οι ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα. Θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες από τις μανούλες που είναι εδώ κοντά μας, που βρήκαν το θάρρος και το κουράγιο να πούν μια κουβέντα, γιατί είναι και άλλες οι οποίες δεν μπορούν να αρθρώσουν πραγματικά λέξη, Ζήνα, από τα δάκρυα και από τους ελιγμούς. Θα σας συστήσω λοιπόν με τη σειρά την κυρία Μέρη. Η κυρία Μέρη έχασε το παλικάρι της, το Γιάννη της, το 2013, 25 χρονών, ήταν καπετάνιος, υπηρετούσε τη θητεία του Ζήνα και έχασε τη ζωή του στην Σαμοθράκη. Δίπλα της είναι η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη έχασε το παλικάρι της στα 33 του χρόνια. Δεξιά μου τώρα είναι η Βαγγελιό. Η Βαγγελιό έχασε το Γιώργο της. Βλέπετε, κρατάει τη φωτογραφία του στα χέρια της. Δεν ξέρω πώς μπορεί να απαλύνει ο πόνος. Η κυρία Εύη έχασε τον Κωστάκη της και ακόμη δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Όταν τη ρώτησα, και θα τη ρωτήσω ευθύς αμέσως, πότε έφυγε ο γιος σας, κυρία Εύη? 1215 μέρες σήμερα. 1215 ατελείωτες. Μέρα-μέρα, λεπτό-λεπτό μετράνε, Ζήνα. Έτσι μου λένε το πότε έφυγε το παιδί τους. Και εγώ συγκλονίστηκα όταν άκουσα το πώς μετράνε τις μέρες. Είναι εδώ λοιπόν γιατί την Κυριακή έχει οριστεί και είναι πάντοτε η τρίτη Κυριακή του Νοέμβρη η μέρα μνήμης για τα θύματα των τροχαίων δυστυχισμάτων. Οι μανούλες αυτές έχουν έρθει εδώ γιατί θέλουν να διεκδικήσουν κάτι από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γι' αυτό και η συγκέντρωση γίνεται σήμερα εδώ. Είναι εδώ γιατί θέλουν αυστηρότερες ποινές, να μην έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα και αν έχουν ανασταλτικό για όλο αυτό το διάστημα ας κάνουν, μου λένε, κοινωνική εργασία. Ας πηγαίνουν αυτοί που αφαιρούν ζωές, τις ζωές των παιδιών μας, να προσφέρουν εργασία σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα, να λείψουν και εκείνοι λίγο από τις οικογένειές τους όπως λείπουν τα δικά μας παιδιά. Έτσι δεν είναι, κυρία Μέρη? Βέβαια, σε κέντρα αποκατάστασης, εκεί που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει φυτά, ανάπηροι από τροχέα. Δεν είναι λογικό, δεν έχει καμία λογική το να σκοτώνεις έναν άνθρωπο, λες και είναι κατσαρίδα, και να μην δικάζεσαι ούτε μία μέρα. Εμένα το παιδί μου θα μου λείπει για όλη μου τη ζωή. Ας λείψει και αυτός από την οικογένειά του ένα μήνα. Ένα μήνα, μπορεί ένα μήνα. Αν σκοτώσεις ένα ζώο, πληρώνεις δεν ξέρω πόσες χιλιάδες και θα φυλακιστείς. Αν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, δεν πληρώνεις τίποτα. Κύριε Βαγγελιό, πείτε μας κι εσείς. Εγώ αυτό που έχω να πω, ότι όποιος προκαλεί ένα τροχαίο, η ποινή του δεν είναι τίποτα. Δεν αξίζει τίποτα, γιατί πολύ απλά του δίνει το δικαίωμα να βγει και να το ξανακάνει. Τα παιδιά τα δικά μας δεν γυρίζουν πίσω. Απλά πρέπει κάτι να γίνει με τις ποινές. Γιατί όταν κάποιος πάει να κάνει μια ληστεία και κρατάει ένα όπλο, τον δικάζουν για απόπειρα φόνου. Οι άνθρωποι αυτοί που προκαλούν τα τροχαία, αφήνονται στο στόπ πίσω τους χωρίς να το ελέγξουν, παίρνοντας το κόκκινο φανάρι, πίνοντας. Αυτοί δεν είναι δυνάμοι. Όλα αυτά πάνε από αμέλεια. Να καταθέσω μια εμπειρία που έχω. Δεν υπάρχει, στο Ισραήλ, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μια ποινή για τους φωνιάδες της ασφάλτου. Όταν τρώνε τρία χρόνια με αναστολή. Και μετά από ένα μισή χρόνο κάνουν ένα τροχαίο πάλι, σκοτώνουν έναν άνθρωπο, δεν προλαβαίνουν να μπουν μέσα. Ρούλα μου, αν με ακούς. Η Ρούλα σ' ακούει, δεν σ' ακούνε οι κυρίες, Γιώργο μου, οπότε δεν είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έχουν επιστροφή. Λοιπόν, εμείς στερούμαστε τα παιδιά μας, μια ζωή, να μπουν φυλακή, γιατί να μην μπουν, να βγουν οι άλλοι και να μπουν οι φωνιάδες. Βλέπετε πώς αισθάνονται. Να μας πει δύο λόγια και η κυρία Ελένη που έχει χάσει το παλικάρι της και είναι και η γυναίκα που έτσι στέκεται στο πλευρό όλων αυτών των γυναικών εδώ και διοργανώνει όλη αυτή τη διαμαρτυρία. Κυρία Ελένη. Έχουμε έρθει πάλι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τα ίδια αιτήματα που είχαμε έρθει και πέρσι. Τα αιτήματα δεν είναι να τροποποιηθεί η νομοθεσία. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Τα αιτήματά μας τα βασικά είναι όχι στις αναβολές των δικών. Υπάρχουν περιπτώσεις που 9 χρόνια, 6 χρόνια ταλαιπωρούνται οι μάνες μέσα στα δικαστήρια να αντιμετωπίζουν αυτόν ο οποίος σκότωσε το παιδί τους. Είναι ψυχοφθόρο, δεν μπορούν να το υποφέρουν. Λοιπόν, να μην χορηγούνται αναστολές ανεφετείας σε θανατηφόρα τροχαία. Ένα το αίτημα. Το δεύτερο είναι να μην έχουν ανασταλτική ισχύ οι ποινές, δηλαδή ή να τις εκτείουν ή να προσφέρουν κοινωνική εργασία. Αυτό είχαμε προτείνει και πέρσι.
Και μάλιστα, κυρία Ελένη, είπατε κάποια στιγμή ότι αφαιρείται το δίπλωμα μόνο εάν ο οδηγός αφαιρέσει και δεύτερη ζωή και όχι στην πρώτη ζωή. Αρκεί να σας πω, Ζήνα μου, ότι πίσω μου βρίσκονται κυρίες, όπως σας είπα, μανούλες που δεν μπορούν να μιλήσουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που κρατάνε φωτογραφία, όπως εδώ, όπως βλέπετε, με δύο παιδιά. Το ένα παιδί μετά το άλλο χάθηκαν, Ζήνα, σε αυτή τη μανούλα, την κυρία Ελίνα, που δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να αρθρώσει λέξη. Είναι εδώ μια μανούλα που είχαμε παρουσιάσει πέρσι με ένα θανατηφόρο τροχαίο με δύο παιδιά στην Κρήτη, όπως θυμάστε. Δεν αντέχει, ήρθε όμως εδώ να συμπαρασταθεί και στις άλλες μανούλες. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα γίνουν δεκτές από τους αρμοδίους εδώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μακάρι, Ρούλα μου, και να πάνε όλα καλά. Εμείς δηλώνουμε το παρόν, όπως χρόνια τώρα που είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε κάνει αμέτρητες εκπομπές για τα τροχαία και ο κύριος Κολέτης έχει έρθει εδώ και ο κύριος Στεφανής που κάνει πρεμιέρα με το Traction αυτή την εβδομάδα. Ο Γιώργος Καραϊβάς έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Όλοι δηλώνουμε παρόντες και θα είμαστε στο πλευρό τους οποιαδήποτε στιγμή. Ωραία. Αυτές οι μανούλες να έρθουν να κάτσουν εδώ στον καναπέ μας και να μιλήσουμε όλες τις αλήθειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να δείξω από αυτή τη μάνα που πίσω κρατούσε τα δύο παιδιά. Λοιπόν, επειδή είναι δύσκολη η συνομιλία μας με τον κύριο Ταοξή, ελπίζω αυτή τη φορά να είναι στον αέρα για να μας πει όλα όσα θέλουμε να τον ρωτήσουμε σε σχέση με τις άλλες σελίδες και τη νέα σελίδα. Κύριε Ταοξή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν μπορώ να σας πω για τις άλλες σελίδες, γιατί όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, δεν έχω τεχνογνωσία, δεν γνωρίζω από ίντερνετ και... δεν έχω έτσι την δυνατότητα εγώ να παρακολουθώ τις άλλες ιστοσελίδες. Όμως, ακούγοντας πάρα πολλά σχόλια και την όθηση που μου έδιναν οι συνεργάτες μου, είναι όριμο τέκνο ανάγκης, υπαγορευμένη η κίνησή μας αυτή από τη ροή των γεγονότων, να δημιουργήσουμε αυτή την ιστοσελίδα, την οποία η εκλεκτή συνεργάτη του γραφείου μου, η Άρτεμις Γιαννούλη, η Μάρα η Γερογιάννη, ο Παραστατήρης ο Βαγγέλης, η Εύη Σπούμα, ο Χρόνης ο Ταουξής, τη φτιάξανε και είναι ήδη στον αέρα. Δώστε μου την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους συνεργάτες που πίστεψαν σε αυτή την υπόθεση και συστρατεύτηκαν στο πλάι μου, να αρχίσω από τους πραγματογνώμονες των... Κύριε Ταοξή, αυτά νομίζω τα έχουμε πει αρκετές φορές. Τα έχουμε εγώ... πει, αλλά πρέπει να τα ξαναπούμε όμως. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Εδώ είναι και ο κύριος Τσούκαλης. Έχω δίπλα μου, το ξέρω, τον Γιώργο τον Τσούκαλη. Και μάλιστα... πριν τα είπαμε πάλι. Εγώ θέλω να σας θέσω πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, κύριε Ταοξή. Θα προσφύγω πάλι στη βοήθεια του Γιώργου του Τσούκαλη για μια άλλη πολύ χρονική υπόθεση που μου ανατέθηκε αυτές τις μέρες. Ευχαρίστως, Βασίλη. Και θα χρειαστεί να κάνουμε και ταξίδι, Γιώργο μου, σε νησί. Ευχαρίστως. Η συνεργασία μαζί σου από χρόνια, από 20 χρόνια πριν, από τη γνωστή υπόθεση στον Πειραιά, είναι βοήθεια. Γιώργο, θα μου επιτρέψετε να συντονίσω την κουβέντα, γιατί πάμε σε άλλα πράγματα και αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Υπάρχει λοιπόν σε μια σελίδα δικαίωση για την Ειρήνη Λαγούδη. Υπάρχει καταγγελία από τον αδερφό της Ειρήνης προς συγκεκριμένη ομάδα του Facebook που εκπροσωπεί δήθεν την υπόθεση, όπως δήλωσε ο κύριος Ταοξής στη χθεσινή εκπομπή της Ζήνας. Ζήτημα χρόνου λοιπόν να κινηθούν νομικά. Σας έχει ζητηθεί από τον αδερφό της Ειρήνης Λαγούδη να κινηθείτε νομικά για τις άλλες σελίδες? Θέλω να μου επιτρέψετε όλα όσα γίνονται μέσα σε ένα δικηγορικό γραφείο και όλοι οι χειρισμοί μιας υπόθεσης δεν είναι ανακοινώσιμα πριν κάνουμε... Το σέβομαι. Αφήστε να κάνω ενέργειες εν τέλει και τότε σας υπόσχομαι θα είσαστε οι πρώτοι που θα σας το ανακοινώσω. Προς το παρόν... Το είπα και εγώ, επειδή έχω επίγνωση των λεγόμενων και θεωρώ ότι είμαι καλός χειριστής του λόγου, σας άφησα να καταλάβετε κι εσείς και οι τηλεθεατές, είπα όριμο τέκνο της ανάγκης. Η ροή των γεγονότων μας οδήγησε στην αναγκαιότητα να δημιουργήσουμε αυτή την ιστοσελίδα, γι' αυτό και την βαφτίσαμε Ειρήνη Λαγούδη και από κάτω δικηγόρος Βασίλης Ταοξής, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Άρα, κύριε Ταοξή, αυτά που εμείς σας λέγαμε την προηγούμενη φορά, ο αδερφός της Ειρήνης Λαγούδη έχει τρέξει στο γραφείο σας ζητώντας και αυτή τη φορά τη βοήθειά σας, γιατί φαίνεται πως με την προηγούμενη... Με
ανοίξανε. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Για αυτό θέλω να γίνει κατανοητό στους τηλεθεατές. Είναι υπαρκτό το θέμα που σήμερα συζητήσαμε με τη Γιώτα Κυπουρού. Γιατί εγώ έχω στα χέρια μου 5 διαφορετικές σελίδες, η οποία πρώτη σελίδα δικαίωσης για την Ειρήνη Λαγούδη έχει γίνει αυτή τη στιγμή υπέρ άλλων ανθρώπων. Έχει γίνει μια άλλη σελίδα δικαίωσης για την Ειρήνη Λαγούδη, η οποία φέρεται ουσιαστικά να εκπροσωπεί τον αδερφό της Ειρήνης Λαγούδη, κάνοντας συγκεκριμένες αναρτήσεις όπως αυτή που διάβασα πριν. Και είναι και άλλες δύο σελίδες που η μία, το χρονικό ενός εγκλήματος, ζητούσε με φωτιές και τα σχετικά, και η άλλη σελίδα που ζητούσε να καταργηθεί η προηγούμενη. Άρα λοιπόν έρχεται ο αδερφός της Ειρήνης Λαγούδη και σας λέει: σώστε με και αυτή τη φορά, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν για την Ειρήνη Λαγούδη και για αυτούς που είναι βαλτοί κατά της οικογένειάς μου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και αυτό εισπράττω. Μάλιστα. Όσο χαζή κανεί. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Κύριε Ταοξή. Λάβαμε να πούμε σε χωράφια που μέχρι τώρα δεν ασχολιόμασταν για να προστατεύσουμε την γνήσια ανώθευτη αυθεντική ενημέρωση και να εγγυηθούμε ότι όλα όσα διαβάζουν θα προέρχονται από τα ξύλι και από τις ενέργειες των γνήσιων χειριστών και νομικών εκπροσώπων της υπόθεσης. Κύριε Ταοξή, δύο ερωτήσεις. Γιατί όπως είπατε, ορίμασε τώρα η ανάγκη να δημιουργήσετε τη σελίδα. Αυτό ήταν γνωστό, ότι υπάρχουν πολλοί διαχειριστές και άλλων ομάδων και άλλων σελίδων, που άλλες είναι υπέρ της Ειρήνης Λαγούδη και άλλες είναι υπέρ των ανθρώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Γιατί λοιπόν ορίμασε τώρα η ανάγκη? Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν σκοπεύετε να ζητήσετε να κλείσουν οι υπόλοιπες ομάδες, που δεν ξέρουμε και ποιοι τις διαχειρίζονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Κυρία Κυπουρό, το διαδίκτυο καταρχήν είναι ελεύθερο. Ελεύθερο είναι, αλλά όταν υπάρχουν συκοφαντίες, όταν φύγονται συγκεκριμένοι άνθρωποι με ονόματα, με ονοματεπώνυμα, δεν είναι ελεύθερο το διαδίκτυο. Ναι, να σας απαντήσω μισό λεπτό. Όταν μπήκαμε στην υπόθεση και αρχίσαμε να ερευνούμε την υπόθεση του θανάτου της Αΐμνης της Ειρηνούλας, δεν είχαμε περιθώρια χρόνου να ασχοληθούμε και με ιστοσελίδες. Θυμόσαστε πόσες δεκάδες φορές έχουμε πάει όλοι, ο Γκουρμπάτης, ο Τσούκαλης, εγώ, οι συνεργάτες μου. Άρα το πρώτο μας μέλημα ήταν να αναδείξουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που οδηγούν στην πλήρη παραδοχή, παύλα βεβαιότητα, ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και όχι για αυτοκτονία. Από εκεί και πέρα, επειδή έγιναν διάφορα, το λέω κομψά, όχι σωστές ενέργειες και είδαμε παλινοδίες και προσωπικά παιχνίδια και προσπάθεια κάποιων ανθρώπων, κάποιων κίτρινων που δεν ξέρω ποιοι είναι, ούτε μπορώ να τους κατονομάσω, πραγματικά δεν τους ξέρω, να σφετεριστούν τον τίτλο εκφραστές της υπόθεσης και διαχειριστές της υπόθεσης. Γι' αυτό το λόγο εν τέλει τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο της δικογραφίας της υπόθεσης και οι εξελίξεις έρχονται και θα είναι καταλυτικές, αποφασίσαμε στο περιθώριο του χρόνου μας να φτιάξουμε την ιστοσελίδα και να ασχοληθούμε και με αυτό τον τομέα. Ομολογουμένο σημαντικό ρόλο σε αυτή μας την απόφαση έχει διαδραματίσει ο αδελφός της Ειρήνης, ο Γιώργος. Μα φαίνεται αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν αναρτήσεις που λένε ότι θα κινηθούμε νομικά, σημαίνει πως η οικογένεια αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι της Ειρήνης Λαγούδη που φροντίζουν για τη μνήμη της, θα προβούν σε κάθε νόμιμο δικαίωμά τους. Και φαίνεται γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι που προσβάλλουν τη μνήμη της γράφοντας συγκεκριμένα πράγματα κάτω από αναρτήσεις της ομάδας, τότε είναι λογικό ο αδελφός της να νευριάζει και να θέλει να προχωρήσει σε νομικές κινήσεις. Έτσι το καταλαβαίνω. Λείπεται, στεναχωριέται, σκάει, είναι στα πρόθυρα εμφράγματος ο άνθρωπος. Πολύ στεναχωρημένα και τα παιδιά της, γι' αυτό είπαμε να αναλάβουμε εμείς αυτό τον τομέα και να πούμε στους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα
να επικοινωνήσουν με τη σελίδα μας. Να ξαναδούμε μία τη σελίδα, Γιώτα μου, γιατί αυτή η σελίδα είναι η νόμιμη σελίδα. Η κανονική σελίδα της οικογένειας για την Ειρήνη Λαγούδη είναι αυτή που γράφει Βασίλιστα Οξής, να ξέρετε. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αναρτήσουμε κάποια κείμενα, κάποια αποσπάσματα από τις γνωματεύσεις της πραγματογνωμοσύνης του Γκουρβάτση, του Βέβε, του Τσούκαλη, του Μανίκα, της Παπαυδή, της Αστερίας, του αστυνομικού. Άρα είναι καλό που εκεί πέρα τουλάχιστον οι άνθρωποι θα βλέπουν τα επίσημα έγγραφα και τα ντοκουμέντα. Θα βλέπουν τα επίσημα έγγραφα, θα βλέπουν τι να μου κατήθελες. Των ανθρώπων, ναι. Κύριε Ταοξίτζη, είναι η Αρβανίτη με καλησπέρα και από εμένα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι μέσω αυτής της σελίδας μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας και να έρθει στο φως κάποιο νέο στοιχείο για αυτή την υπόθεση? Το θεωρείτε δηλαδή αυτή τη σελίδα και σαν όπλο στα χέρια σας? Οποιαδήποτε βοήθεια και συνεισφορά στην απόδειξη της αληθείας είναι πρόσδεκτη, βεβαίως. Ίσως δηλαδή κάποιος ο οποίος να μην θέλει να δείξει τα στοιχεία του, να, μέσω αυτής της σελίδας, να φέρει στα δικά σας τα χέρια κάποια στοιχεία. Ναι, αλλά δηλώνω ότι οτιδήποτε ανεβαίνει και αναρτάται θα είναι υπό τον έλεγχο της δικής μας ομάδας. Άρα τι ζητάτε, οι άλλες σελίδες τώρα αυτή τη στιγμή που ζητάμε, θα ζητήσετε μέσω της Google να κατέβουν? Διότι αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Κυρία Κουτσελίνη, μου προκαλείτε άγχος, με πιέζετε αφόρητα ενώ πρέπει να γυρίσω στην αίθουσα. Όχι, σας ρώτησα αν μέσω Google θα ζητήσετε να κατέβουν οι άλλες σελίδες. Θα τα δούμε. Δεν έχετε πάρει απόφαση. Θα τα δούμε σύντομα, πρέπει να ενημερωθώ. Αλλά πριν ενημερωθώ πρέπει να πω μέσα για την αγόρευση της υπόθεσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Το νομικό μας οπλοστάσιο σύντομα στα χέρια της οικογένειας. Είναι μια ανάρτηση που φαίνεται ότι είναι από αυτές τις σελίδες που ευνοούν την οικογένεια της άτυχης Ειρήνης Λαγούδη και εδώ, που είναι κοντά στον αδερφό. Αν μου επιτρέπεις, Ζήνα, κάτι τελευταίο, Γιώργο μου, να πάω διευθμίσεις. Ναι. Πολλές φορές τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τηλεόραση, οι εφημερίδες έχουν προσφέρει έργο τεράστιο. Αναφέρομαι στην υπόθεση του Άλεξ, αναφέρομαι στην υπόθεση του Γιακουμάκη, όπου πήρα στα χέρια μου στοιχεία τα οποία κατέθεσα στις διοκτικές και αναπτυξιακές αρχές από ένα τηλέφωνο ανώνυμο, από έναν άνθρωπο που δεν ήθελε να κάνει. Όχι μόνο, Γιώργο μου, επειδή είσαι ένα επώνυμο πρόσωπο και σε μένα πάρα πολλά θέματα της εκπομπής έχουν προκύψει μέσω Facebook που μου στέλνουν οι τηλεθεατές. Κοιτάξτε και αυτό και κοιτάξτε. Έχω βάλει για το bullying και ξέρεις πόσα μηνύματα έχω από χθες. Θα σου θυμίσω το πρόσφατο θέμα το δικό σου. Το θέμα της Ιρακινής. Ξεκίνησε από εδώ. Ασχοληθήκαμε, συνεργαστήκαμε με εντολή δική σας και εντοπίσαμε σε τρεις μέρες την κοπέλα. Λοιπόν, ποιος μπορεί να βοηθήσει στο bullying και ουσιαστικά τον εμπιστεύεστε? Οι ειδικοί 46%, τα ακούτε κύριε Σούρα, άρα εσάς σας εμπιστεύονται αρκετά. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο όλοι είστε γνώστες του αντικειμένου, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί ειδικοί να διαχειρίζονται το bullying όπως εσείς. Οι δάσκαλοι καθηγητές 20%, κοιτάξτε πόσο λίγο τους βάζουν. Πολύ, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Είδατε, δεν τους εμπιστεύονται πως αντιδρά ο κόσμος. Γονείς, παιδιά, 35%. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η Μέγκη εδώ στον καναπέ. Μαζί μας στο πλατό η Μέγκη από το Greece's Next Top Model. Ποιο είναι το κορίτσι που θεωρήθηκε πέτρα του σκανδάλου στο σόου μόδας? Μαζί μας ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας. Σε ζωντανή σύνδεση μια νέα καταγγελία που σοκάρει. Αρρώστησε γιατί δεχόταν bullying. You must remember this. Αφιέρωμα στο Φρέντι Γερμανό, ένας θρύλος που άφησε εποχή στη δημοσιογραφία και τη συγγραφή. Το αλάτι και πιπέρι της ελληνικής δημοσιογραφίας και τα βιβλία του που έγιναν best seller. Αποκαλύψεις από αυτούς που τον γνώριζαν. Η κόρη του Ναταλία Γερμανού και η σύζυγός του Μαρία Ιωαννίδου συγκινούν. Όπως και άλλοι πολλοί που μιλούν, να σας πω λοιπόν πριν υποδεχτούμε τη Μάγκη που είναι ήδη στην παρέα μας, ποιος μπορεί να βοηθήσει στο bullying και ποιους εμπιστεύεστε. Γιατί ο κύριος Σούρας σε λίγο θα δώσει ρεσιτάλ σε όλα αυτά που θα δει. 51% οι ειδικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, κατεβαίνει το ποσοστό όσο το συζητάμε. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό για τους δασκάλους, 17%, γονείς, παιδιά, 32%.
Εμένα πάντως, αν ήμουν δάσκαλος, δεν θα με τιμούσε να έβλεπα μια τέτοια δημοσκόπηση να γίνεται σε μια εκπομπή και τους δάσκαλους και τους καθηγητές να μην τους εμπιστεύονται αυτοί που ψηφίζουν. Όταν είχα την υπόθεση του Γιακουμάκη, είπα ότι οι δάσκαλοι προτιμώ να μάθουν 5 αράδες λιγότερες γράμματα τα παιδιά μας και να τα προσέχουν, γιατί ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το ποσοστό των δασκάλων θα πρέπει να ανέβει, να δείχνουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μέγκη μου, είσαι στην παρέα μας και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. βέβαια να πω ότι ο αντρικός πληθυσμός όταν μπήκες ήταν όρθιοι. Δηλαδή, πρόσεξε, πραγματικά, πρόσεξε τι θα πεις. Δεν θα πω για τον Μανίκα, γιατί ο Μανίκας ήταν πάνω στο σκαλί για να φτάσει τη Μέγκη. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, κύριε ψηλή, Μανίκα μου. Έτσι είναι αυτά. Ο Κυρνίκος δεν τόλμησε να σηκωθεί. Δεν μπορεί να. Κυρνίκο μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μέγκη, να σου ζητήσω κάτι. Να κάνεις λίγο πασαρέλα με τον κύριο Νίκο, να βγείτε από την πόρτα. Αχ, εννοείται. Έλα, κύριε Νίκο. Ναι. Αυτό είναι το. Θα και αυτό. Σήκω, κύριε Νίκο. Πάτε από εκεί. Το ζω αυτό, το ζω, δεν είναι ψέμα. Πάμε. Πάμε. Εντάξει, Μέγκη, είσαι θεά, είσαι θεά. Μ' αρέσεις γιατί είσαι θεά, είσαι αυθόρμητη, είσαι όλα τα λεφτά. Καλά, Κυρνίκο, είναι βιογραφικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μας ευχαριστεί ο Κυρνίκος. Μανίκα, δεν το έκανα γιατί για 2 χρόνια θα σε πικάρει όπου και αν βρίσκεται ο Τσούκαλη. Όπως πάντα. Άσε να μένεις στην ελιά και να παρακολουθείς από εκεί τα περιστατικά. Καταρχήν έχουμε και θέμα για το bullying σήμερα και το καταγγέλλω ότι μου κάνει bullying συνεχώς. Και έχει να μας πει πολλά και η Μέγκη μας για το bullying. Ο Σπύρος Σιγούρος ετοίμασε ένα βίντεο για σένα, όχι μεγάλο, γιατί πολλά εδώ θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Σπύρος για σένα. Παρακαλώ. Σε ένα βίντεο. Θεωρήθηκε η πέτρα του σκανδάλου στο Greece's Next Top Model. Προκαλούσε πάθη και συγκινήσεις με τα λόγια και τις παρέες της. Ήταν λίγο απογοητευτικό που κράτησαν τη Ροζάνα και θέλησαν να με βγάλουν εκτός. Βλέπει όμως σήμερα να ασχολούνται όλοι μαζί της, από το Instagram μέχρι τις τηλεοπτικές εκπομπές. Πιάνει η Μέγκη Ντριό. Γεννημένη στην Αλβανία, κόρη του Γιώργου Ανδρέου και της Ραϊμόντ έρθε στην Ελλάδα, όπως λέει, λόγω του ασπρόμαυρου δικέφαλου αετού. Ήταν 13 ετών όταν ο πατέρας έγινε πρόεδρος στο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Πήγε στο Αμερικανικό Κολέγιο και μετά σπούδασε Αγγλικό Δίκαιο στο Λονδίνο. Επέστρεψε, όπως λέει, για τη μητέρα της, η οποία αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έχει έναν αδερφό μεγαλύτερο με τον οποίο έχει άψογες σχέσεις και τη στηρίζει. Έχω τρομερή ψοφοβία. Είναι ένα από τους μεγαλύτερους μου φόβους. Το βιογραφικό της έχει δουλειές, όπως λέει, στο εξωτερικό, 3 μήνες στην Τουρκία και 2 χρόνια στην Ιταλία. Ξεκίνησε μικρή με διαγωνισμό ομορφιάς και πήρε τον τίτλο Miss Macedonia Thrakia. Έχει κάνει διαφημιστικά και έχει συμμετοχή σε βίντεο κλιπ. Αν τη ρωτήσει για το χαρακτήρα της, θα σου πει ότι είναι αληθινή. Ότι ποτέ δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, ανεξάρτητα που βρίσκεται. Συνέβαιναν κάποια πράγματα στο σπίτι την ημέρα πριν τη φωτογράφηση μεταξύ μας. Μεταξύ εμένα, τη Μικαέλα και την Εύη. Τι έγινε? Λίγο μαλώσαμε έντονα, οπότε και αυτό. Τι, βρε κορίτσι, μαλώσατε? Οι τρεις σας μαλώσατε? Ναι, οι τρεις μας. Στα 25 της έχει προτεραιότητα το modeling, ενώ σκοπεύει να κάνει μεταπτυχιακό τα επόμενα χρόνια. Είσαι πολύ όμορφη πάντως, αυτό οφείλω να το πω. Και η ομορφιά σου είναι ξενική. Δηλαδή, ξέρεις, εμένα μου φέρνεις Ιταλία, Ισπανία, τέτοια κομμάτια. Και μου έλεγες ότι έχεις καταγωγή, ε? Έχω επιρροές από την Ιταλία και έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια εκεί, διότι ο παππούς μου ήταν από εκεί. Οπότε νιώθω και λίγο την Ιταλία σαν την πατρίδα μου, κατά βάθος. Άρα, Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία. Ιταλία. Είσαι μίξη. Είμαι ένα μίξη, ναι. Από κάθε χώρα τι έχεις πάρει, νιώθεις εσύ? Νομίζω ότι από κάθε χώρα έχω πάρει διαφορετικά πράγματα που έχουν μπει και στο χαρακτήρα μου, με έχουν επηρεάσει. Δηλαδή, από την Ελλάδα έχω πάρει πιο πολλά. Γιατί... Το ότι τα λες έξω από τα δόντια, πού το πήρες αυτό?
Μαμά, μπαμπάς. Αυτό νομίζω το πήρα από τον πατέρα μου. Αυτός είναι πολύ ξεκάθαρος και to the point γενικά με ό,τι έχει να πει και να δώσει γενικά απ' έξω. Παουκτσού είσαι? Είμαι Παουκτσού. Μόνο Παουκτσού. Δεν αλλάζω ομάδα. Σπύρο. Εντάξει, η Μέγκη αυτή τη στιγμή είναι ένα κορίτσι το οποίο ξεχώρισε πάρα πολύ, αλλά παρεξηγείται κιόλας. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω και επειδή έχουμε μιλήσει λίγο μαζί, έχει και δεχτεί και πάρα πολλά ευριστικά μηνύματα. Προφανώς γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό. Πάντως, στο Instagram σήμερα το δικό μου έδωσες μια ιδέα να δεχτούμε ερωτήσεις για την Μέγκη. Είναι κάποιες από αυτές που λέγονται και κάποιες που δεν λέγονται. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις αγόρι, λέγεται. Δεν έχω αγόρι. Α, δεν έχεις. Άρα λεγόταν αυτή η ερώτηση. Εννοείται. Είμαι... Τσάμπα το σκέφτηκα να το ρωτήσω. Είμαι ελεύθερη. Λοιπόν, για ρώτατε εσύ μέχρι να βρω τις ερωτήσεις μας. Μία από τις ερωτήσεις που θα θέλαμε έτσι να σου κάνουμε είναι αν εσύ αισθάνεσαι ότι βγάζεις τον εαυτό σου προς τα έξω, ότι έχεις παρεξηγηθεί. Ή αν τελικά αυτό είσαι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είσαι και λίγο προκλητική, ότι μπορεί να έχεις και λίγο περισσότερο θράσος. Θεωρώ ότι μέσα στο παιχνίδι γενικά έχω παρεξηγηθεί λίγο με τον τρόπο που τα έλεγα, γιατί γενικά αυτό που ζούμε μέσα στο σπίτι του Next Top Model, αν δεν είσαι εκεί μέσα, δεν μπορείς να νιώσεις αυτή την ένταση που εγώ ένιωθα και αυτό το ξέσπασμα συναισθημάτων. Από εκεί και πέρα, επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Και ξαφνικά Είσαι δεμένος. Ναι. Είσαι δεμένη. Είσαι παιδί που θέλεις αυτή την αγκαλιά της οικογένειας. Χρειάζομαι, αν όχι να είμαι συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο με την οικογένειά μου, χρειάζομαι έστω μια απλή επαφή. Την οποία δεν την είχα μέσα στο σπίτι του Greece's Next Top Model. Και ξαφνικά. Δεν είχες αυτή την αγκαλιά, ε? Δεν την είχα, όχι. Και βρέθηκα. Αν μου επιτρέπετε, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένας εγκλεισμός εντός εισαγωγικών, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, και μπορεί να μας τα πει και ο Δημήτρης. Κάνεις και τον ψυχολόγο όταν βλέπεις ωραία γυναίκα, κύριε Τσουκαλή. Όχι, εγώ. Δηλώνεται εκτός από ερευνητής και ψυχολόγος. Υπάρχει εγκλωβισμός. Ή αναζητάτε την ψυχαναλυτική πλευρά της ιστορίας μας. Υπάρχει παράμετρος του εγκλωβισμού. Αφήστε να μας τα πει ο φυλακισμένο εντός εισαγωγικών. Οπότε μοιραίος, εγώ δεν. Εγώ, μην ξέρεις... μπλέκετε σε αυτές τις ιστορίες, αφήστε να τα πούμε. Ξέρεις πολλά χρόνια. Αφήστε να τα πούμε εμείς. Άρα ήθελες αυτή την αγκαλιά την οποία και δεν έβρισκες εκεί μέσα. Είχες δέσει όμως με τις δύο κοπέλες. Ναι. Πώς αντιμετωπίζεις τα σχόλια που γίνονται για την προφορά σου? Ερώτημα εδώ, έτσι το βλέπεις, να το. Ναι. Για να μην νομίζω ότι είναι δικό μας. Όχι. Εγώ λίγο στεναχωριέμαι γι' αυτό, αλλά από την άλλη είναι φυσιολογικό. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ ανοιχτό μυαλός και δεν θα καθίσω να κολλήσω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Αυτά τα σχόλια που με ενοχλούν πιο πολύ και με στεναχωρούν πιο πολύ είναι τα σχόλια που αναφορούν την καταγωγή μου. Δηλαδή, όταν δέχομαι κάποια σχόλια κολοαλβανίδα ή κάτι τέτοια. Εδώ είναι το bullying που θα έρθουμε σε λίγο με τον κύριο Σούρα. Εδώ το κρατάω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους καιρούς να αποκαλείς έναν άνθρωπο κολό και τη χώρα από την οποία είναι. Εγώ ντρέπομαι γι' αυτό και αν αυτά συμβαίνουν και σε αυτή τη χώρα που είμαστε εδώ. Έλλειψη. Εγώ ντρέπομαι. Αυτό το κρατάω, Μέγκη μου, γιατί σου έχουμε πει σε λίγο με τον κύριο Σούρα ότι θα τα πούμε. Άλλο ερώτημα. Θα ξαναγύριζες στο σπίτι παρά τις συγκρούσεις? Δεν να το ερώτημα, έτσι, για να μην νομίζω ότι το βγάζω. Εννοείται. Πραγματικά είναι ερωτήματα του κόσμου. Δεν θα πω ψέματα. Δέχομαι πολλά μηνύματα τελευταία όπου το κοινό με αναζητά και με θέλει πίσω στο σπίτι. Και εγώ θα ήθελα να γυρίσω στο σπίτι, η αλήθεια είναι. Πέρασα υπέροχα μέσα σε αυτό το σπίτι. Έδειξα τον εαυτό μου. Έδειξε τον εαυτό σου και εμένα μου άρεσε αυτό. Το έδειξα. Γιατί ήσουν αυτή που είσαι. Ναι, το έδειξα όλα τα χρώματα. Για να είσαι αρεστή κάτι. Το έδειξα όλα τα χρώματα. Έκλαψα, συγκινήθηκα, νευρίασα. Είπα αυτό που σκεφτόμουν. Είτε ήταν λάθος συντακτικά, είτε όχι. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι κριτές αυτό είδαν από μένα εξ αρχής τα audition στη Θεσσαλονίκη. Είδαν ότι είμαι αυθόρμητη και αληθινή. Και γι' αυτό και με θελήσαν μέσα στο σπίτι. Δεν το έκανες. Ήσουν τόσο. Είχες αυτό το χαρακτήρα γιατί ήξερες ότι θα στρέψεις τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου? Όχι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Έτσι είμαι και στο σπίτι μου. Έτσι δηλαδή είμαι... στη μάνα σου, άμα σου πει κάτι,
θα της πεις, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή είναι η άποψή μου. Ακριβώς. Στον πατέρα σου θα κάνεις το ίδιο, θα κάνω το ίδιο. Θα κάνω το ίδιο σε όλους, γι' αυτό και οι γονείς μου όταν με είδαν στην τηλεόραση, μου είπανε, είδαμε την κόρη μας, αυτή είσαι, μπράβο, δεν άλλαξες. Εγώ θα σε χειροκροτήσω, μπράβο. Γιατί είσαι ειλικρινής. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 25 χρονών και έγινα 10 Σεπτεμβρίου 25 χρονών. Παρθένος? Είμαι παρθένος. Ω, Παναγιά μου. Παρθένος. Ναι. Τα θες όλα στη σειρά. Στην εντέλεια. Να μην είναι αυτό το ποτήρι εδώ. Και στη σχέση σου έτσι. Και στον άντρα τον θες έτσι. Ναι, στον άντρα. Στον άντρα τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Θέλω πολλά, πολύ πιο λεπτομέρεια. Τι κοιτάς το πρώτο πράγμα? Κοιτάω αυτή την ενέργεια και αυτή την χημεία. Νομίζω ότι την καταλαβαίνεις κατευθείαν. Το ντύσιμο το κοιτάς? Σίγουρα. Βέβαια. Και τα χέρια του. Χέρια, δάχτυλα. Νύχια, περιποιημένα όλα. Και λίγο κοιτάς και... Θέλεις, ε! Αλήθεια πες. Ναι, λίγο. Είσαι αληθινή. Τι είπατε? Είσαι παρθένος, μάλλον. Τι είπατε τώρα? Να είναι, ας πούμε, μια γυναίκα παρθένος κοιτάζει δάχτυλα. Δάχτυλα ποδιών, πόδια, να είναι καθαρός, να είναι ντυμένος ωραία. Να μυρίζει ωραία. Αν η πίσω του πλευρά είναι καλή. Μάλιστα. Να είναι σκέτο κάπα, όχι αλφα και κάπα. Τα λέω Τα λες πολύ σωστά. Βέβαια. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω για το... Ναι, εδώ έχει ωραία ερώτηση μετά. Πες το εσύ. Εμένα, επειδή τώρα μιλάει και για bullying και για βριστικά μηνύματα και για την καταγωγή της, μου έκανε εντύπωση τώρα, και αυτό έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα που θα τη ρωτήσω. Έχεις κάνει ένα σχόλιο για το plus size μοντέλο. Θες να το πεις, τι είχες το πει πιο... τότε. Μέσα στο Greece Next Top Model. Ναι, το plus size μοντέλο είναι που είναι λίγο πιο... Ναι. Σανθούλα. Πιο πολλά κιλάκια. Είναι πιο πολλά κιλάκια. Και είχε πει τώρα εμείς τι θέλουμε εδώ πέρα. Θέλουμε μια κοπέλα που τη χαϊδεύει η κριτική επιτροπή. Ήτανε τολμηρό λίγο αυτό που είπε, νομίζω. Εγώ προσωπικά, όταν είδα την plus size μοντέλο μέσα στο σπίτι, την αντιμετωπίσα κανονικά σαν ένα κανονικό μοντέλο. Δεν πάβει να πει ότι έχει 10 κιλά παραπάνω ή 10 κιλά λιγότερα. Αυτό ήθελα να δω και από την κριτική επιτροπή. Το ότι παίζαμε όλες μαζί εκεί σημαίνει ότι παίζαμε όλες το ίδιο παιχνίδι. Δεν πάβει να πει κάτι ότι είναι plus size μοντέλο. Θεωρώ ότι ίσα-ίσα για αυτήν θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή για να φτάσει το επίπεδό μας. Οπότε έτσι και είχα κάνει το σχόλιό μου τότε στη φωτογράφηση, γιατί θεωρούσα ότι όντως τη χαϊδεύαν τα αυτιά και δεν ήταν to the point και αυστηρή έτσι όπως ήταν μαζί μας. Μόνο επειδή ήταν plus size μοντέλο. Οπότε είχα. Πάντως, εμείς που είχαμε φιλοξενήσει την κοπέλα από την Κρήτη, εγώ της υποκλήθηκα σε αυτό που έκανε, γιατί και με την κυταρίτιδά της και με τα κιλά της και με όλο αυτό, τα έβγαλε, τα πέταξε για να δείξει πως δεν διαφέρει σε κάτι από μένα, από σένα, από την Τζίνα, από τον καθένα από εμάς. Και επειδή θα πάμε σε bullying και έχεις πολλά εκεί να πούμε, ο κύριος Σούρας μας περιμένει, θέλω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, θα έπαιζε σε σειρά? Αν σου πρότεινα να παίξει σε ποια τηλεοπτική σειρά στην τηλεόραση? Παράλληλα με το modeling θα το έκανες, γι' αυτό σου είπα είναι ωραία ερώτηση. Μου αρέσει η υποκριτική πολύ. Ας αρέσει. Θέλω να δοκιμαστώ σε αυτό στο μέλλον. Να δεις τι τηλεθεατές ψαγμένους έχω στο Instagram. Τέλειο. Ναι, μου αρέσει η υποκριτική, θα δοκιμαζόμουν σίγουρα αν μου έρχονταν μια τέτοια πρόταση. Και μπορεί και να άφηνα το modeling αν έβλεπα ότι έβρισκα τον εαυτό μου πιο πολύ εκεί. Τι δήλωση! Λοιπόν. Αν σας πρότεινα να συνεργαστούμε και να σας στέλνω σε αποστολές με τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Μανίκα. Εσύ, Τσούχαλη, σήμερα το πας φυρί-φυρί. Όλα καλά. Να μην γυρίσεις σπίτι. Το μόνο που μπορώ να πω για την κοπέλα είναι που είμαστε αντίπολοι στην ομάδα. Είναι πάω. Εντάξει, αυτό μόνο έχεις να πεις. Θα μπορούσε να έρθει η οικογένεια του Ολυμπιακού. Ωραία κοπέλα. Τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα τατουάζου σημαίνουν κάτι? Τα έχεις κάνει κάποιες συγκεκριμένες στιγμές? Είναι, ναι, πολύ σημαντικά ακριβώς. Για σένα. Ό,τι έχω γράψει πάνω στο σώμα μου είναι και μία ιστορία, είναι και ένα κεφάλαιο στη ζωή μου. Τα έχω γράψει τις συγκεκριμένες περιόδους της ζωής μου που περνούσα είτε δύσκολα, είτε είχα πάρει κάποια μαθήματα. Το ένα από τα τατουάζ μου είναι το όνομα της μητέρας μου,
που είναι η ζωή μου, γιατί με έχει στηρίξει σε πολλά πράγματα και την ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Οπότε το άλλο είναι ένα τατουάζ που έχω γράψει με μια παιδική μου κολλητή φίλη, που είναι μέσα στην καρδιά μου κι αυτή. Και το άλλο τατουάζ που έχω εδώ, που είναι πολύ μικρό, είναι ακριβώς από ένα μάθημα ζωής που πήρα, από μια δυσκολία που πέρασα πριν 2 χρόνια. Τι γράφει αυτό? Αυτό γράφει να αγαπάμε και να στηρίζουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας στις δύσκολες στιγμές, γιατί όταν είχα πραγματικά δύσκολες στιγμές, κατάλαβα ότι ήταν πολύ λίγοι αυτοί που ήταν δίπλα μου και δεν ήταν τελικά όλοι αυτοί που γέμιζαν την ημέρα μου. Συνήθως ήταν αυτοί που ήμασταν μακριά και μόλις βρέθηκα σε δύσκολες στιγμές ήρθαν πολύ κοντά μου. Από πού έχεις πάρει το πτυχίο σου, ρωτάει μια κυρία εδώ. Το πτυχίο μου το έχω βγάλει σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο. Είχα την πολυτέλεια με τη στήριξη του πατέρα μου να φύγω εξωτερικό στην Αγγλία. Και μετά αποφάσισα, μετά από 2 χρόνια εκεί, 1,5 χρόνο, να επιστρέψω, γιατί η μητέρα μου έπαθε ένα πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρό και εγώ θέλω πάντα να είμαι κοντά στους γονείς μου όταν περνάνε δύσκολα. Και το τελείωσα στη Θεσσαλονίκη, πάλι στο ίδιο πανεπιστήμιο, γιατί έκανα Εράσμους εδώ στην Ελλάδα και το έβγαλα φέτος το πτυχίο, πριν μπω στο σπίτι του GNTM. 20 Ιουλίου έδωσα τις τελευταίες μου εξετάσεις, πέρασα και μπήκα στο σπίτι μετά. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο κομμάτι του bullying. Θέλω σας παρακαλώ να καλωσορίσω και τον κύριο Σούρα, που δίπλα του υπάρχει ένα παιδί θύμα του bullying. Κύριε Σούρα, θέλω να ακούσουμε πρώτα τι έχει να μας πει για το bullying η Μέγκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει μπει στα σπίτια μας, έχει καταγωγή από την Αλβανία, έχει υποστεί bullying και αυτό το κομμάτι το άφησα για να το συζητήσουμε παρέα όλοι μαζί, παρέα και με τον καλεσμένο σας, γιατί είστε ο πλέον ειδικός, δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλήσει στην τηλεόραση για το bullying τόσο κατατοπιστικά όσο εσείς που το έχετε δουλέψει τόσα χρόνια. Σας απόλαυσα το πρωί και στο Γιώργο Παπαδάκη και είδα τη θέση σας απέναντι σε σοβαρά ζητήματα όταν συνομιλούσατε σε απευθείας κουβέντα και με τον άνθρωπο της μέσης εκπαίδευσης που βγήκε στο τηλέφωνο και που ουσιαστικά δεν απαντούσε σε όσα τον ρωτούσατε. Και γι' αυτό λοιπόν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα ποσοστά μας αυτή τη στιγμή είναι μόνο 14%, 57% οι ειδικοί και 29% οι γονείς και τα παιδιά στο ερώτημα, κύριε Σούρα, που μαζί συντάξαμε το πρωί. Μέγκη μου, το δικό σου bullying. Καλή σας μέρα, καλησπέρα μάλλον. Θέλω να πω ότι σήμερα δέχτηκα 2 τηλεφωνήματα. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν από μια καθηγήτρια ενός λυκείου του Πειραιά που με παρακάλεσε προτού να ενημερώσω τα παιδιά, να ενημερώσω πρώτα τους καθηγητές, το σύλλογο των καθηγητών, γιατί σε γενικές γραμμές όλοι ξέρουμε, αλλά όταν πρέπει να περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι, εκεί είμαστε ανήμποροι. Την ευχαριστώ θερμά και θα το κάνω άμεσα. Το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν από τον Νίκο, τον οποίο δεν ήξερα και ο οποίος μου είπε και με παρακάλεσε αν μπορεί να πει την ιστορία του, γιατί υπήρξε θύμα του cyberbullying, δηλαδή του ηλεκτρονικού bullying, το οποίο μετουσιώθηκε σε ένα κανονικό bullying και δυστυχώς αρρώστησε ο Νίκος και πήρε και φάρμακα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Σούρα, άλλο. Μια ανωτελεία μόνο. Χαλάω λιγάκι αυτή την φοβερή ατμόσφαιρα. Κύριε Σούρα, μια ανωτελεία μόνο. Να ακούσουμε λίγο τη Μέγκη, όπου ένα κομμάτι της καταγωγής της είναι από την Αλβανία. Έχει δεχτεί πάρα πολύ διαδικτυακό bullying στο κομμάτι τουλάχιστον στο πώς μιλάει τα ελληνικά της. Και αυτό τουλάχιστον εμένα με θλιβεί, γιατί ένας άνθρωπος που έχει έρθει από μια άλλη χώρα, έχει καταγωγή και ρίζες και από την Ιταλία και προσπαθεί να μάθει μόνη της τα ελληνικά, νομίζω μόνο να τον κατηγορείς δεν μπορείς, παρά να σέβεσαι τουλάχιστον ότι προσπαθεί σε αυτή τη χώρα να μιλάει τη γλώσσα που έχει αυτή η χώρα. Πόσες φορές έχεις πονέσει από μπούλινγκ? Από ό,τι ακούω μιλάει καταπληκτικά. Στην αρχή όταν πρωτοήρθα εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσα καν να βρω δουλειά, να φανταστείτε. Δηλαδή, δεν δεχόντουσαν την καταγωγή της Αλβανίας και το είχα πάρει, είχα κλειστεί στον εαυτό μου και είχα πονέσει πάρα πολύ. Μετά πηγαίνοντας σε ξένα κολέγια όπως το αμερικάνικο, εκεί το ένιωσα πολύ λιγότερα, δεν το είχα αυτό το πρόβλημα. Όταν βγήκα στην αγορά και μεγάλωσα λίγο,
το πολέμησα αυτό και είπα ότι εγώ είμαι αυτή. Το έχω παραδεχτεί στον εαυτό μου, οπότε όσοι συναναστρέφονται μαζί μου πρέπει να παραδέχονται ότι εγώ είμαι αυτή, η καταγωγή μου είναι αυτή. Δεν έχω σκοπό να την κρύψω. Ήρθε και η ώρα... Σε αποκαλούν και Αλβανίδα και όλα αυτά. Στα σχόλια τώρα μετά το σπίτι και την εμπειρία μου στην τηλεόραση έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το είχες όμως και από το σχολείο. Το είχα όμως και από το σχολείο, ναι. Αλλά το ξεπέρασα από το σχολείο, ήρθα, βγήκα στην τηλεόραση. Έδειξα ότι είμαι από Αλβανία, δεν το κρύψα ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να το κρύψω αυτό. Υπάρχουν άλλες που το έχουν κρύψει, βέβαια. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές που το έχουν κρύψει και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας έτσι όπως είμαστε και έτσι θα μάθουν και οι υπόλοιποι να μας αποδέχονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάς γι' αυτό. Από εκεί και πέρα στεναχωριέμαι πάρα πολύ που υπάρχουν παιδάκια 13, 14, 15, 16 και 17 χρονών που μου στέλνουν τέτοια ρατσιστικά μηνύματα, σκληρά μηνύματα που έχω μπει στη διαδικασία να απαντήσω στο Instagram μου γιατί στεναχωρίζω πάρα πολύ. Το λάθος είναι αυτό. Έχω μπει στη διαδικασία να εξηγήσω ότι τα ρατσιστικά μηνύματα δεν πρέπει όταν να γράφονται. Όταν σε θίγουν στην καταγωγή σου, όταν σε θίγουν σαν προσωπικότητα, θέλεις να απαντήσεις. Αυτά είναι τα παιδιά, αυτά είναι οι γονείς. Έλλειψη παιδεία από τους γονείς είναι αυτό. Για να ακούσουμε τον κύριο Σούρα και τον καλεσμένο που έχουμε εκεί μαζί του. Ο καλεσμένος είναι ένας νεαρός πολύ συμπαθής 23 χρονών. Το γνώρισα για πρώτη φορά σήμερα. Είναι ένα παιδί που θέλει να πει με λίγα λόγια την ιστορία του. Δεν σας κρύβω ότι έχει πολύ άγχος γιατί είναι πρώτη φορά που μιλάει. Και μου υποσχέθηκε ότι κάποια στιγμή για να βοηθήσει πάρα πολύ τα άλλα παιδιά, αν θέλετε μπορεί να τολμήσει να μιλήσει και να πει και περισσότερα πράγματα στο πλατό. Με μεγάλη μας χαρά. Παρόν, θέλω να είστε λιγάκι... Θα τον αφήσουμε να μας πει ό,τι θέλει εκείνος. Να πει ό,τι θέλει, εκεί. Και όπως νιώθει. Να τον Νίκο, ακούσουμε, παρακαλώ. Λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ήθελα να σας πω ότι όταν είχα το προφίλ στο Facebook, στα ηλικιακά χρόνια, τα 3, έγραφα κάποια πράγματα που ήταν για κοπέλες και κάποια διάφορα δικά μου. Και από τότε οι συμμαθητές μου και αντίστοιχα σε κάποια άλλη σχολή, οι φοιτητές μου, μου κάναν μπούλινγκ για αυτά που έγραφα και με λέγανε άχρηστο, ανίκανο, ανώμαλο, χωρίς λόγο, επίθεση. Και από τότε και από τη σχολή και από το Λύκειο έχω παίρνω αγωγή για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω ποτέ. Δύσκολο κομμάτι, πάρα πολύ κύριε Σούρα. Επειδή πολύ δύσκολο κομμάτι. Ένας άνθρωπος γράφει στο διαδίκτυο την άποψή του που μπορεί να... Αν θέλεις να θαυμάζει τη γυναίκα, να θαυμάζει τον τρόπο σκέψης της, να γράφει κάτι και να τον αποκαλούν οι συμμαθητές του ή οι συμφοιτητές του ανώμαλο, είναι πολύ χοντρό. Είναι πολύ χοντρό παιχνίδι. Δηλαδή, και παιδί της φαλιάρας. Πολύ βαθιά στην ψυχή. Ακούσατε τι σας είπε. Και παιδί της φαλιάρας, όλα τα ακούω. Ακούσατε το παιδί της φαλιάρας, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξεκινήσανε να του κάνουν bullying για 3 ολόκληρα χρόνια μέσα από το διαδίκτυο. Το πολύ μεγάλο λάθος του ήταν ότι δεν το είπε σε κανέναν. Μετά θα μας εξηγήσει γιατί δεν το είπε σε κανέναν. Και όλα αυτά που γράφανε τα μεταδίδανε μετά μέσα στην τάξη και οι υπόλοιποι τον μπλακώνανε, το παιδί της φαλιάρας, για αυτά που έγραφε. 3 χρόνια στο Λύκειο και 2 χρόνια σε μια σχολή. Δηλαδή η φήμη εντός εισαγωγικών τον ακολούθησε και σε άλλη σχολή. Το χειρότερο, κυρία Κουτσελίνη, είναι ότι κάποια στιγμή ταυτίστηκε με αυτά που γράφανε, τα πίστεψε αυτά που γράφανε και όπως σας είπε, για να το ξεπεράσει και να μην είναι πλέον ταυτισμένος με αυτά που γράφανε, ότι είναι ανίκανος, ανώμαλος κτλ, αναγκάστηκε να πάρει φαρμακευτική αγωγή. Πού παίρνω μέχρι και σήμερα. Είναι απίστευτο. Θέλω να μας πεις, Νίκο, γιατί... Τουλάχιστον εσύ, Μέγκη μου, δεν μπήκες απίστευτη σε αυτή την κατάσταση. Ποτέ. Γιατί εδώ το περιστατικό, ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, το πήρε πολύ στραβά, το πήρε πολύ σοβαρά στη ζωή του και κατέστρεψε τη ζωή του για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να παίρνει και αγωγή. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Σούρα? Θέλω να το ρωτήσω να μας πει, εγώ το ξέρω, αλλά θα ήθελα να πει για να ακουστεί. Γιατί δεν μίλησε στην οικογένεια, γιατί κράτησε όλη αυτή την ιστορία μέσα του όλα αυτά τα χρόνια? Και επίσης η ερώτηση, η οικογένεια δεν είδε αυτή την αλλαγή?
Κάθε μέρα άλλαζα προς το χειρότερο και η οικογένεια δεν καταλάβανε τίποτα. Τίποτα ευτυχώς. Δεν ήθελε να τους επιβαρύνω κι αυτό. Δεν ήτανε κοντά οι γονείς σου? Δεν μίλησα εγώ. Δεν ήθελα να τους πιέσω, ας πούμε, κι αυτά. Γιατί είναι και μια οικογένεια που δεν δέχεται, ας πούμε, τον μπούλινγκ τότε. Είναι μια οικογένεια ούτε να πάρεις φάρμακα, τίποτα. Ήταν μια οικογένεια που δεν δέχεται. Ναι, όπως και περισσότερες, που είναι λάθος αυτό για μένα. Πρέπει να επέμβουν. Ποιο είναι το χειρότερο που σου έχουν γράψει και το οποίο μετά σου το λέγανε και στην καθημερινότητα? Ότι είσαι παιδί της φαλιάρας, αδερφή, βλάκας, γκέι, ανίκανος και άλλα πολλά που δεν μπορώ να τα πούμε γιατί θέλει μπιπ. Ένα παιδί που αν το δείτε θα σας το πούνε οι δημοσιογράφοι σας, θα καταλάβετε γιατί παιδί είναι. Είναι ένας συμπαθέστατος τύπος. Τι τηλεφώνημα δεχτήκατε, κύριε Σκορά, σήμερα? Πραγματικά είναι, νομίζω είναι αποκάλυψη όλο αυτό που συζητάμε. Και μάλιστα σε ένα παιδί που φαίνεται πως η οικογένειά του, οι λεκτικές του φράσεις είναι, φαίνεται πολύ μορφωμένο, αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ μορφωμένο παιδί. Φαίνεται, βλέπω πώς μιλάει και αυτό που συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή, για να το πω όπως το νιώθω. Είμαστε, δηλαδή, είμαστε πόσο πολύ τσαλακώνουμε και τσαλαπατάμε τη ζωή της Μέγκη, και της κάθε Μέγκη, τη ζωή του Νίκου, τη δική μου ζωή, τη ζωή των τηλεθεατών. Απλά συγγνώμη να επέμβω λίγο. Απλά όπως το έπαθα εγώ, να προλάβουμε άλλα παιδιά να μην γίνει. Για μένα έγινε το κακό σχετικά. Αλλά άλλα παιδιά να το προλάβουμε. Είναι κρίμα. Γι' αυτό βγήκε, για να προλάβει άλλα παιδιά, μου είπε. Μας έλεγε εδώ ότι το ενδιαφέρον του δεν είναι να κάνουμε κάτι για εκείνον. Αν και εγώ πιστεύω ότι η Ζήλα κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά. Το έχουμε ήδη συζητήσει. Λοιπόν, αλλά εκείνο που θέλει να περάσει το μήνυμα, γιατί αυτό το σημερινό είναι μια καταγγελία. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην ελληνική τηλεόραση άνθρωπος που καταγγέλει. Προσέξτε τι καταγγέλει. Εγώ ήμουν ένα κανονικό παιδί που ήθελα να έχω μια καλή ζωή και ήθελα να πάω με μια κοπέλα για να γίνω να είμαι ερωτευμένος και να περάσω καλά. Με όλα αυτά, ούτε με κοπέλα έχω πάει, ούτε καλή ζωή έχω και αρρώστησα. Αρρώστησα δηλαδή μέσα από το ηλεκτρονικό bullying που μετετράπησε κανονικό μέσα σε σχολείο. Και δεν υπήρξανε 3 χρόνια στο λύκειο και 2 χρόνια σε παραπάνω από το λύκειο σχολή ούτε ένας καθηγητής να μπορέσει να τον βοηθήσει. Κανένας δεν κατάλαβε, κανένας δεν είδε, γιατί αγαπητή Ζήλα, κανένας δεν αφουγκράστηκε. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε πρόβλημα. Και το ποιος μπορεί να βοηθήσει στο bullying, γιατί πια όσο συζητάμε οι καθηγητές και οι δάσκαλοι πέφτουν στο 13%, δηλαδή ποσοστό πραγματικά που δεν παίρνει αμφισβήτηση, ειδικοί 57%, γονείς παιδιά 30%. Κύριε Σούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε εγώ ευχαριστώ. Με το τέλος της εκπομπής. Κύριε Σούρα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό το καλό που κάνετε στα σχολεία που πηγαίνετε, στα παιδιά που τους ανοίγετε τους ορίζοντες και τους δρόμους. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι στη ζωή μας με ένα δάσκαλο της δημοσιογραφίας, με έναν άνθρωπο που κατέκτησε την ελληνική τηλεόραση χωρίς ακρότητες και με αλήθειες μετά τις διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Studio 3 της ΕΡΤ. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Με το Φρέντι είχα μια σχέση που είχε εξέλιξη. Σε πρώτη φάση τον θαύμαζα σαν δημοσιογράφο, σε δεύτερη φάση τον ζήλευα γιατί είχε ωραιότερες γυναίκες από μένα και σε τρίτη φάση έκανα μια από τις ωραιότερες εκπομπές στην τηλεόραση για τον Φρέντι Γερμανό.
matter what the future. Πώς μπορείς να μην αγαπήσεις ένα τέτοιον άνθρωπο? Ήταν προσωπικότητα, ήταν ο βράχος της ζωής μου. Μου λείπει τρελά ο Φρέντι. Είναι δύσκολες εποχές και μου λείπει τρελά ο Φρέντι μου. Ο Φρέντι Γερμανός δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας θρύλος. Με μια ζηλευτή πορεία στη δημοσιογραφία και ένα πηγαίο συγγραφικό ταλέντο που άφησαν ιστορία. Είναι ο άνθρωπος που μας πήρε από το χέρι, νεαρά παιδιά, και μας πέρασε στην καθαρή όχθη της δημοσιογραφίας. Ο Φρέντι είχε συνέστηση της εικόνας, ξέρεις. Είχε και μια εσωτερική τρυφεράδα που είναι εμπολής χαμένη από την τηλεόραση. Ήξερε όμως ότι είναι ο κυρίαρχος του πλάνου. Είναι ο κυρίαρχος του πλάνου. Από πριν, στον αέρα και μετά. Το μικρό αγόρι με καταγωγή από τη Μυτιλίνη, που με την πένα του μάγεψε στα 19 του χρόνια τους Καραγάτσι, Μυριβίλη, Θεοτοκά και Τερζάκη στον πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος νέων της Βραδινής, ως τον φτασμένο πλέον δημοσιογράφο που πήρε μοναδικές συνεντεύξεις από ιερές μορφές όπως τον Κάρολο Κούν, τον Μάνο Χατζηδάκη, τη Σοφία Βέμπο, τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και τον Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι, τη Σοφία Λόρεν, τη Μαρία Κάλλας και αμέτρητες άλλες προσωπικότητες που άφησαν εποχή. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν πώς γράφτηκαν μερικά από αυτά. Ας πούμε τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά. Πώς τα θυμάστε? Τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά γράφτηκε το 40. Η εποχή του μεγάλου μου έρωτα. Ας πούμε. Τότε ήταν. Τότε φυσικά. Με είχε να μοντάρω, με θυμάμαι. Σου πετάξει και η ώρα έχει πάει μία, έχει μπει ο καινούριος χρόνος. Και κάποια στιγμή βλέπουμε μπροστά μας ένα Φρέντι Γερμανόπιος. Γυρνάει από κάποια διασκέδαση και έχει μια σακούλα με καραμέλες και γλυκά για να τη βγάλουμε πέρα. Για κάτι τώρα. Με χρήση έχω πολύ καιρό να ζω. Ναι. Είναι γύρω στα 40 πρόσωπα εκεί λοιπόν. Και βέβαια είναι ένα μικρό δείγμα από τη χρονιά, από όλη τη συγκομιδή. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να τους παρουσιάσουμε έναν-έναν με τη χρονιά που απεφύτησαν. Να κάνουμε και λίγο ιστορία. Όπως θέλετε εσείς. Ιστορία του ελληνικού σήμερα. Είχε πολιτισμό ο Φρέντι.
Ακολούθησε το πορτρέτο της Πέμπτης το Σάββατο βράδυ Κυριακή πρωί για έναν μόλις χρόνο, ώσπου το 1979 επέστρεψε με τη θρυλική πρώτη σελίδα που κράτησε 9 ολόκληρα χρόνια. Ήταν πολύ εργατικός και ήθελε πολλά πράγματα στη δουλειά του να γίνονται σωστά και όπως ήθελε ο ίδιος. Παλιά στο Αλάτι και Πιπέρι, θυμάμαι, είχε κάνει μια εκπομπή για την κυρία της Ρο που ανέβαζε τη σημαία στο Καστελόριζο. Καθυστερούσε την εκπομπή 15 μέρες γιατί έψαχνε να βρει για την κυρία της Ρο τι θα της έκανε δώρο όταν θα πήγαινε στο στούντιο. Θα ήθελα να πάρει τη σημαία αυτή και να πάμε μαζί να την καρφώσει για μια ακόμα φορά επάνω στο βράχο σου εκεί πέρα. Έχει στυρό. Έτσι για να χαρίσει και εσύ για μια ακόμα φορά. Να μην την πάρω στο σπίτι. Όχι, να την καρφώσουμε εκεί πέρα, στο χάρτη. Έλα μαζί. Έλα μαζί. Έλα μαζί. Έλα μαζί. Όπως έλεγε, η εφημερίδα είναι η γυναίκα μου, η τηλεόραση είναι η ερωμένη μου. Ήταν τελειομανής και μανιακός για τη δουλειά του. Του άρεσαν πολύ οι ανθρώπινες μαρτυρίες, αλλά οι μαρτυρίες των μεγάλων ανθρώπων σε ηλικία, που να ζούσαν εκείνη την εποχή και να είχαν μνήμες από την δολοφονία του Γλυγιάννη, λέω τώρα ένα παράδειγμα, που είχε γίνει στα σκαλιά της Παλιάς Βουλής. Του είπα, ξέρετε κύριε Γερμανέ, τότε ακόμα μιλούσαμε στον πληθυντικό, βρήκα μια γιαγιά που νομίζω ότι θα μας τα πει καλά, μου λέει πόσο χρονών είναι. Λέω 95, μπα, λέει ναι, είναι, ψάξεις παραπάνω να βρεις κάτι καλύτερο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε, ας πούμε, παίρνει τηλέφωνο τη Μελίνα, τη Μερκούρη, και της έλεγε: Μελίνα, θέλω να έρθεις το βράδυ στην εκπομπή, διότι έχω έλλειψη καλεσμένων. Και η Μελίνα ερχόταν, και όχι μόνο η Μελίνα, ο Κουν και κάτι τέτοιο. Θηρία της ελληνικής κοινωνίας, τέρατα, ιερά τέρατα. Οι γυναίκες αντέχομαι πιο πολύ στο κρύο από τους άντρες. Διότι θυμάμαι το Φούντα, ο οποίος είχε γίνει μαύρη. Σοβαρά. Τυπούσε τα δόντια. Το 1965 γνώρισε μια μαθήτρια της δραματικής, την Εριέτα Μαυρουδή. Ο γάμος τους κρατά λίγο, όμως απέκτησαν ένα κοριτσάκι, την Ναταλία Γερμανού. Όταν πήγαινα ακόμα σχολείο και ξεκίνησα να γράφω κάποια διηγήματα, με πολύ έτσι άγχος και πολύ δειλά του το είχα δείξει, θυμάμαι, ένα από τα πρώτα διηγήματα που είχα γράψει, μου είπε, δεν κακό. Δεν ήταν πολύ θερμός, αλλά ούτε αποκαρδιωτικός. Μου είπε, δεν κακό. Θέλεις δουλίτσα όμως, θέλεις δουλίτσα. Λάθος μου. Τι σχέση είναι αυτός ο δολοφόνος με το πριόνι. Δεν ήθελες. Δεν ήθελες. Τα λέμε. Δεν είπαμε και να τα κάνουμε κιόλας. Μιλούσαμε πάρα πολύ. Δεν ήταν ο μπαμπάς που διάβαζε παραμύθια, όχι. Μου διάβαζε τα χρονογραφήματά του περισσότερο, τα οποία του ζητούσα εγώ και τα διάβαζα κι εγώ από πάρα πολύ μικρή. Με έμαθε πόσο σημαντικό είναι να ανοίξουν οι ορίζοντές μου, να ανοίξει το μυαλό μου, να αποκτήσω παιδεία. Με προστάτευε όταν ένιωθε ότι πάει να γίνει κάποιο λύστημα ή πάω να κάνω κάποιο λάθος από το οποίο ένιωθε ότι πρέπει να προστατευτώ. Σε μένα νομίζω ότι θα του άρεσε το ότι παρέμεινα ένα καλό παιδί, γιατί αυτό τον ένοιαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και να μην χαλάσω στην πορεία αυτής της δουλειάς και να μην χαλάσει η ποιότητά μου η ανθρώπινη, να μην χαλάσει η ψυχή μου. Ήθελε να παραμείνω ένας καλός άνθρωπος και ένας προσγειωμένος άνθρωπος με τα δυο του πόδια να πατάνε και τα δύο.
Ξέρω πόσο κουραστικό είναι να ακούτε εμάς τους παλέμαχους, εμάς τους ηλικιωμένους της ελληνικής τηλεόρασης να λέμε θυμάμαι αυτό ή θυμάμαι εκείνο ή θυμάμαι το ένα ή θυμάμαι το άλλο. Αλλά πώς να ξεχάσει κανείς 21 χρόνια ζωής δεν είναι εύκολο. Το 1990 ο Φρέντι Γερμανός αποφασίζει να εγκαταλείψει την εφημερίδα και το χρονογράφημά του και να αφοσιωθεί επιτέλους στη μεγάλη του αγάπη, τη συγγραφή των βιβλίων του. Έγραψε πάνω από 25 βιβλία. Όλα έγιναν best-seller. Κάποια μάλιστα, όπως το «Ακριβή μου Σοφία» και η «Εκτέλεση», έγιναν επιτυχημένα σίριαλ. Με πήρε μια μέρα τηλέφωνο να κάνουμε ένα βιβλίο του, ένα δίωρο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ. Ήταν η ζωή του Ιώνα Δραγούμη. Δεν θυμάμαι ούτε μία στιγμή στο γύρισμα μέσα στο ντοκιμαντέρ του Ιώνα Δραγούμη, η «Εκτέλεση» λεγόταν τότε, έτσι όπως ήταν και το βιβλίο, όξυνσης. Μετά από λίγο καιρό αρρώστησε. Θυμάμαι μια συνάντηση που είχαμε σε ένα εστιατόριο για να φάμε και να μιλήσουμε, που ενώ είχε αρρωστήσει ήρθε, δεν μας είπε τίποτα και δεν του είπε και κανένας από εμάς τίποτα για την αρρώστια του, σεβόμενος αυτή την περηφάνεια που είχε. Ο Φρέντι Γερμανός τον τελευταίο μήνα της ζωής του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία με το ψευδώνυμο Πέτρος Ραπίτης. Δεν ήθελε να γίνει γνωστή η ασθένειά του. Όχι μόνο γιατί δεν ήθελε τη λύπηση, αλλά δεν άντεχε να στενοχωρεί εκείνους που λάτρευε και τον αγαπούσαν. Ήταν στο Υγεία και ήξερε ότι πεθαίνει, ότι φεύγει. Εγώ ήμουνα δίπλα του. Και κάθε βράδυ εγώ φρόντιζα για το φαγητό του, τον τάιζα, έκανα διάφορα για εκείνον. Ήξερε ότι την επόμενη μέρα θα πεθάνει. Και κλείνοντας την πόρτα του λέω «Καληνύχτα, Φρέντι». Και μου λέει «Αντίο, παπάκι». And when two lovers woo, they still say I love you. Ο Φρέντι Γερμανός έσβησε στις 21 Μαΐου του 1999, διακριτικά, με αξιοπρέπεια. Ίσως κάποια στιγμή μετά από χρόνια να γράψω κάτι για τον δικό μου Φρέντι, δηλαδή για τα κομμάτια όπως τα ξέρω εγώ και όπως τα έζησα εγώ. Αλλά θα είναι αρκετά αργότερα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, μετά το αφιέρωμα και τα καλά σας σχόλια που πήραμε για το Φρέντι Γερμανό. Μέγκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γιώργο Μανίκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρνίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο με το κεφάλι ψηλά.